τη δεύτερη εκδήλωση μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με μια έκτακτη εκδήλωση, μια που τα γεγονότα τρέχουν και πριν ένα μήνα σχεδόν υπογράφτηκε η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Και έτσι λοιπόν σήμερα εκτάκτως έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον επίτιμο Αγέν, τον άβραχο τον κύριο Χριστίδη και τον επίτιμο Αγέα από το μακρινό και ζεστό Κατάρ, τον κύριο Χρήστο Μπαΐτσι, στη σημερινή μας εκδήλωση. Όπως είπα, το θέμα είναι η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Μαζί μας είναι και ο Δήμαρχος Κατερίνης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό και να καλωσορίσει τους ομιλητές μας στη σημερινή μας εκδήλωση. Κύριε Κουκοδήμο, έχετε το λόγο. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καλωσορίζοντας έστω διαδικτυακά τους εξαίρετους προσκεκλημένους ομιλητές της σημερινής σας εκδήλωσης. Τον αξιότιμο Ναύαρχο Ναυαστρατεία και επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον κύριο Κοσμά Χριστίδη, τον Τέραρχο Ναυαστρατεία και επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τον Χρήστοφο Βαΐτσι, και τον αγαπητό πρώην συνάδελφο, μιας διατέλεσα και εγώ 14 χρόνια βουλευτής και υφυπουργός παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Άγγελο τον Συρίγο. Εύχομαι και ελπίζω η επόμενη συνάντηση, αγαπητέ Πρόεδρε, και η επόμενη εκδήλωση του ανοιχτού μας Πανεπιστημίου να γίνει διαδόσεις. Θέλω επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσένα, Πρόεδρε, και στα μέλη της σχολής γονέων που παρά τις σχολίες που έφερε η πανδημία, συνεχίζεται εδώ και 33 χρόνια τώρα να προσφέρεται γνώση με καταξιωμένους ομιλητές και με πολύ επίκαιρα θέματα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε την απελευθέρωση της Κατερίνης χωρίς παρέλαση για ακόμη μία χρονιά. Πλησιάζει η εθνική μας επέτειο. Και εμείς δεν συζητάμε για τα σημαντικά μηνύματα και τις σελίδες δόξας που έγραψαν όσοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα, αλλά για το αν και πώς θα γίνουν οι παρελάσεις, οι δοξολογίες ή οι εκδηλώσεις τιμής. Πιστεύω πως η κοινωνία ενωμένη θα ξεπεράσει τα δύσκολα και θα βγούμε νικητές και από αυτή τη δοκιμασία. Γιατί παράλληλα υπάρχουν ανοιχτά θέματα πολύ σημαντικά για την πορεία της χώρας, την οικονομική σταθερότητα και την προοπτική μας. Κλείνοντας να πω ότι θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον τους ομιλητές για τη σπουδαιότατη Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό τον κύριο Κουκοδήμο, τον Δήμαρχο Κατερίνης. Να θυμίσω ότι πάντα τα τελευταία 25 χρόνια, τα 33 μας, ο Δήμος Κατερίνης ήταν αργός και πολύτιμος στιλοβάτης της προσπάθειάς μας, μαζί με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι σημαντική ημέρα, γιατί πριν 109 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου του 1912, ο Ναύαρχος Κουντουγιώτης απέστειλε από την Τένεδο στους Τούρκους το ακόλουθο σήμα, όταν το θορυκτό Αβέρο φαγκυροβόλησε στο νησί. Θα σας μιλήσω δύο λεπτά για το φρόνημα που είχαν τότε οι αξιωματικοί μας και οι ναύτες μας και όλος ο ελληνικός λαός, και αυτό το ίδιο φρόνημα ελπίζω να έχουμε και εμείς. Στέλνει λοιπόν ο Κουντουριώτης το σήμα και λέει, πριν 109 χρόνια, 24 Οκτωβρίου, σαν σήμερα λοιπόν, του 1912, «Κατελάβομεν τένεδον, αναμένομεν αντίπαλον στόλων. Εάν στόλος αστερείται για άνθρακας, είμαι πρόθυμος να παραχωρήσω». Το σήμα του Ναυάρχου καταδεικνύει τον τρόπο αντιμετώπισης της Τουρκίας τότε που η Ελλάδα μεγαλουργούσε και μεγάλωνε. Δεν υπήρχαν απόψεις περί υποχωρήσεων την πλευρά μας για να διατηρήσουμε την ηρεμία μας. Δεν υπήρχαν ερωτήματα όπως τώρα, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Αλλά ήταν και η πεποίθηση ότι είμαστε δυνατοί και έτοιμοι να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Η κατάληψη της Τενέδου, περιγράφεται στο βιβλίο του κ. Σαραντόπουλου, «Εμπρός δια της Λόγχης», αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στον όρμο της Τενέδου, εκεί που το 1821 ο Κανάρης πυρπόλησε την τουρκική αρμάδα, τώρα έχει έρθει ένας σύγχρονος μπουρλοτιέρης. Ο ναύαρχός μας. Δεν φοβόταν τους Τούρκους ο ναύαρχός μας. Κανείς μας δεν τους φοβότανε». Και λίγες μέρες νωρίτερα, στις 5 Οκτωβρίου του 1912, ο Βενιζέλος, απευθυνόμενος στον ναύαρχο Κουντουριώτη στο καρέ του θορυκτού Αβέροφ, κλείνοντας την ομιλία του, είπε: «Οι πατρείς αξιοί από εμάς, όχι απλώς να πεθάνετε υπέρ αυτής. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αξιεί και να νικήσετε. Και θα νικήσετε. Είμαι υπερβέβαιος». Και κλείνω το σύντομο αυτό σχολείο μου
με την απάντηση του Ναυάρχου Κουντουριώτη, θα νικήσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι δεν κερδίζονται οι μάχες μόνο με τα σίδερα και τα μπαρούτια. Κρίνονται και με την ψυχή. Την ψυχή που έχουμε από τους προγόνους μας, τους ήρωες του 21, που νίκησαν πολύ πιο μεγάλους τόλους Τουρκίας και Αιγύπτου. Τέτοιο λοιπόν φρόνημα είχαν οι πρόγονοί μας και ελπίζω το ίδιο φρόνημα να έχουμε και εμείς και το ευχόμαστε. Προχωράμε λοιπόν στον πρώτο μιλητή, ο οποίος θα είναι ο Ναύαρχος, ο κύριος Χριστίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Λάρισα, απεφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως αρχηγός τάξης το 1980, είναι εξειδικευμένος στα θέματα συνεννοήσεως και ηλεκτρομαγνητικού πολέμου, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Naval Postgraduate School, τον ΗΠΑ, στο Monterey, στην Καλιφόρνια, σε θέματα μηχανολόγου όπλων και σε θέματα ηλεκτρολόγου μηχανικού. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Monterey, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις αμυντικές και στρατηγικές σπουδές της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Χριστίδης διετέλεσε εκπαιδευτής των σχολών συνεννοήσεως και πυροβολικού σε θέματα συνεννόησης, ηλεκτρονικού πολέμου και αισθητήρων κατευθυνωμένων βλημάτων στα σχολεία εξειδικεύσεως αιθιοπλοιάρχων καθώς και στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο μάθημα της ηγεσίας. Υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό και η μακρά 20ετής θαλάσσια υπηρεσία του περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα σε μάχημες μονάδες του στόλου. Συμμετείχε στις μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο. Δεν τις αναφέρω να μην σας κουράζω. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις Sharp Guard και Active Endeavor, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις Desert Storm και Desert Shield. Διετέλεσε εθνικός αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ, στη Sparrow Project Office στη Washington, τον ΗΠΑ, και ηγήθηκε της Διεθνούς Επιτροπής Καθορισμού Τεχνοεπιχειρησιακών Επαιτήσεων του Κατευθυνωμένου Βλήματος ESSM, που φέρουν σήμερα οι φρεγάτες. Ο κύριος Χριστίδης έχει διατελέσει κυβερνήτη στην Πυραυλάκα το Καβαλούδης και στη φρεγάτα Ψαρά, διοικητής της πρώτης μοίρας φρεγατών, διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης, διοικητής διοίκησης φρεγατών, αρχιεπιστολέας της διοίκησης διοικητικής μέρημνας ναυτικού και τέλος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σήμερα είναι επίτιμος Αγέν. Το έτος 2015 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, που διατήρησε, είναι η πρώην Πυρκάλ, που διατήρησε μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, όπου παραιτήθηκε για θέματα εφαρμοζόμενης πολιτικής στην Εθνική Αμυντική Βιομηχανία. Στη συνέχεια, ανέλαβε καθήκοντα μεταβατικού διευθύνοντος συμβούλου στον Ελληνικό Νιογνώμονα. Σήμερα είναι εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Κύριε Χριστίδη, καλώς ήρθατε στη Σχολή Γονείων. Είναι τιμή μας να σας έχουμε σήμερα μαζί μας και θα θέλαμε να ξεκινήσετε με έμφαση στις νέες φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε και στο αμυντικό δόγμα το οποίο έχουμε υπογράψει. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Μετά την εξαιρετική εισαγωγή που κάνατε για τον Κουντουριώτη, εγώ μπορώ να πω ότι δεν είμαι πολιτικός, θα έλεγα μάλλον δυσλεκτικός, και θα μου επιτρέψετε οι σκέψεις που θα μοιραστώ μαζί σας να τις διαβάζω, ώστε και τον χρόνο να τηρήσω και τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Κορομπίλη, να μην εκνευρίσω. Η Τουρκία ήταν και εξακολουθεί να είναι μεγάλη δύναμη στην περιοχή εδώ και χρόνια. Το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων περιγράφει άριστα ο Θουκυδίδης. Για όσους προσπαθούν να κατανοήσουν τη σχέση μεταφή φύσεως και νόμου, δηλαδή μεταξύ της ισχύως και της ηθικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διάλογος των ομιλίων, που επιβεβαιώνεται και η άποψη Μακιαβέλη, δηλαδή το δίκαιο είναι σχετικό, ήτι για ένα κράτος που ασκεί ηγεμονία, τίποτα δεν είναι παράλογο εάν είναι συμφέρον. Επίσης, για όσους προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνες, ο Θουκυδίδης περιγράφει: άλλαξαν ακόμη και την καθιερωμένη σημασία των λέξεων για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Και επισημαίνει: κανείς τους δεν σκέφτεται ότι η δική του αμέλεια μπορεί να βλάψει το κοινό συμφέρον και ο καθένας τους ελπίζει ότι κάποιος άλλος σύμμαχος θα ενεργήσει στις θέσεις του. Πρόσφατα ακούσαμε από τον κύριο Μακρόν: οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάψουν να είναι αφελείς. Όταν έχουμε ένταση και μας πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις, το να αντιδράσουμε και να δείξουμε κι εμείς ότι έχουμε ισχύ και δύναμη δεν είναι κλιμάκωση της βίας, αλλά είναι άμυνα. Οι Ευρωπαίοι να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Η Γαλλία, ως μεσογειακή δύναμη, έχει ίδια συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
είναι η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να καλύψει το δημιουργηθέν γεωπολιτικό κενό που αφήσαν οι Αμερικάνοι. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία με την Ελλάδα σε υποστρατηγική δύναμη περιοχής αποτελεί την αυτονόητη αντίδραση έναντι της Τουρκίας για ανατροπή του υφισταμένου status quo και τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συμφωνία είναι κάτι μεγαλύτερο και βαθύτερο από ένα απλό εξοπλιστικό deal σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές διαστάσεις. Είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να εξισορροπήσει το ισοζύγιο ισχύων στο Αιγαίο. Αποτελεί όμως αποτρεπτικό παράγοντα για όποιον επιβουλεύεται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Με την υπογραφή της συμφωνίας έχει ενταθεί η επιθετική ρητορική ακρασία της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, στην Ελλάδα παρατηρούμε ακρασία ωρεοποίησης της συμφωνίας και πομπόδης πολιτικούς λόγους. Θα μου πείτε, ούτως ή άλλως η ακρασία, δηλαδή η συνειδητή ακράτεια, είναι γνώρισμα και κάτι το χάρισμα των πολιτικών. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι ακόμη και σήμερα δεν είναι σαφές στο λαό μας αν ακόμη και την ίστατη αυτή στιγμή οι ηγεσίες αυτού του τόπου έχουν πλήρως αντιληφθεί τις συνέπειες της 20ετούς αδράνειας. Και σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η ευθύνη της στρατιωτικής ηγεσίας όταν εν γνώση της σιωπηρά στηρίζει μια τέτοια αδράνεια ή σιωπά για μια λάθος απόφαση πολιτική κατά βάση που εντέλεται να συνδράμει και να εκτελέσει. Τα κύρια λοιπόν ερωτήματα είναι: σε τι βοήθησε η συμφωνία στην εθνική ανασυγκρότηση? Σε τι βοήθησε η συμφωνία στο να σφυριλατήσουμε την αναγκαία εθνική αυτοπεποίθηση της χώρας? Είμαστε σίγουροι ότι επειδή έχουμε τη συμφωνία, τα καλύτερα πλοία και αεροσκάφη, οι τουρκικές επιδιώξεις θα εξαφανιστούν? Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα οδηγηθούμε σε κούρσα εξοπλισμών? Τα 10 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι η καλύτερη λύση? Φθάνουν? Αντέχουμε οικονομικά? Μήπως αντί για συνεργασία η πολιτική εξοπλισμών είναι μια προβληματική πολιτική που θα βλάψει την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απειλήσει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα? Παρατηρώντας την πρόσφατη επικαιροποιημένη τουρκική επιχειρηματολογία, μήπως η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία απλώς επιτάχυνε την εξέλιξη των τουρκικών επιδιώξεων? Έχουμε εξετάσει τυχόν επιπτώσεις της συμφωνίας σχετικά με το κάσους μπέλι των Τούρκων για την επέκταση της αιγαλίτιδας της ζώνης μας? Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στα τραγικά σημεία και αδιέξοδα που έχουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Η γερμανική εφημερίδα The Bild σε άρθρο της σχολιάζει σκοπτικά και διερωτάται: το χρέος της Ελλάδας ανέρχεται σε 210% του ΑΕΠ. Μόνο η Ιαπωνία και το Σουδάν έχουν υψηλότερο ποσοστό δημοσίου χρέους σε ΑΕΠ. Άραγε, οι Έλληνες δεν είχαν τίποτα σημαντικότερο να κάνουν με τα χρήματά τους από το να τα διαθέσουν σε ναυάρχους για νέα παιχνίδια και από το να διασώσουν το κύρος του Γάλλου Προέδρου? Μακροπρόθεσμα, μπορεί τα υψηλά χρέη να φανούν προβληματικά. Το έχουμε ζήσει πρόσφατα την τελευταία δεκαετία. Αλλά όπως είπε και ο μεγάλος Βρετανός οικονομολόγος John Keynes, μακροπρόθεσμα όλοι θα πεθάνουμε. Όμως, αν θέλεις ειρήνη, καλό είναι να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Η χώρα μας πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή άμυνα, δηλαδή το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει ενός στρατηγικού προγραμματισμού, όχι με εμπλοκή σε ένα αδιέξοδο κυνήγι εξοπλισμών. Είναι προφανές ότι αν δεν έχουμε εθνική στρατηγική και στρατηγικά προγραμματισμένη αμυντική πολιτική, η Τουρκία, με μεγαλύτερο οικονομικό βάθος από εμάς, θα μπορεί να υπερθεματίζει σε αγορές, γιατί έχει 4 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ, γιατί το δημόσιο χρέος της είναι 37%, ενώ το δικό μας 231,2%, και το κυριότερο, γιατί πάνω από το 60% των στρατιωτικών της αναγκών το καλύπτει η αμυντική της βιομηχανία. Ο τουρκικός αμυντικός προϋπολογισμός σήμερα εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 2020. Από 19,4 δις έπεσε στα 17 δις ευρώ λόγω της οικονομίας της. Η συμφωνία, αν και delivery, είναι βαρύνουσα σημασίας και έχει πολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές προεκτάσεις. Στοιχειώδης όμως προϋπόθεση
για κατανόηση της κατάστασης και διαμόρφωση υπεύθυνης θέσης από τους πολίτες είναι η αρχή σοφίας των ονομάτων επίσκεψης, όπως έλεγε ο Αντισθένης. Δηλαδή, η βαθιά εξέταση των ονομάτων λέξεως είναι η αρχή της σοφίας, ή τη η ακριβής γνώση για το περιεχόμενο των βασικών όρων και ενιών της συμφωνίας. Το σημαντικότερο λοιπόν από τα άρθρα, από τα 31 άρθρα, είναι η αμυντική συνδρομή. Πέραν από το άρθρο 42, παράγραφος 7, περί ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της συνθήκης της Λισαβόνος. Δηλαδή, το άρθρο 2 που ορίζει, και το διαβάζω ακριβώς, τα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει η χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όπως μας επισημαίνουν οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Χρήστος Ροζάκης, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 2 είναι γενικό λόγο για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, αφορά μόνο ένοπλη επίθεση εναντίον της επικράτειας. Αφορά δηλαδή κυριαρχία και όχι κυριαρχικά δικαιώματα. Η ρήτρα αμοιβαία στρατηγική συνδρομή του άρθρου 2 δεν συμπεριλαμβάνει τις έννοιες της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η υφαλοκρηπίδα, ακόμα και μετά την οριοθέτησή της, και η ΑΟΣ, ακόμη και μετά την ανακήρυξη και οριοθέτησή της, δεν συνιστούν επικράτεια, στην οποία ασκείται εθνική κυριαρχία, αλλά ζώνες στις οποίες ασκούνται ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα. Με άλλα λόγια, μας λένε ότι θα πρέπει να θεωρείται μαξιμαλιστικό να αναμένει κάποιος ότι οι Γάλλοι θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσουν την ελληνική άμυνα σε περίπτωση βίαιης παρενόχλησης ή ακόμη και θερμού επεισοδίου εντός της αιγυαλίδιδας ζώνης. Καταρχάς, ως επικράτεια, που είναι όρος του 16ου αιώνα, ο οποίος θεωρείται νομική υφή στο διεθνές δίκαιο, σημαίνει το έδαφος της ξηράς και η αιγυαλίδιδα ζώνη, δηλαδή ο θαλάσσιος και ένα αέριος χώρος. Δείτε το σαν έδαφος σε 3D, από πάνω μέχρι κάτω. Κατά συνέπεια, εάν η Ελλάδα δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος της ξηράς ή στην αιγυαλίτιδα ζώνη της, τότε, αφού από κοινού διαπιστωθεί, η Γαλλία έχει την υποχρέωση να συνδράμει στην Ελλάδα, στέλνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υπέρπτυση στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη ή πάνω από το έδαφος των νησιών και οι έρευνες πλοίων εντός της ΑΟΣ δεν συνιστούν ένοπλη επίθεση. Στο μέτρο που τα τουρκικά αεροπλάνα ή πλοία δεν βομβαρδίζουν το έδαφος των νησιών ή ελληνικά πολεμικά πλοία. Αναφορικά με τις τεχνικές νησίδες, τις πλατφόρμες εξόρυξης, που το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να αναγείρει, αυτό δεν έχει κυριαρχία επ' αυτών, αλλά απλά δικαιώματα δικαιοδοσίας. Κατά συνέπεια, αν μία εξ αυτών δεχτεί επίθεση από εχθρικά πυρά, δεν γεννιέται δικαίωμα άμυνας, όπως το Διεθνές Δικαστήριο απεφάνθη για την περίπτωση της Νικαράγουας. Και έχουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις, εκεί που είναι και ο κύριος αρχηγός, στα θέματα του Ιράν και της Αμερικής το 86-87. Όμως, στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή πολιτική σκηνή, ο όρος κυριαρχία χρησιμοποιείται προκειμένου να υποδηλώσει την ανεξαρτησία αλλά και την αυτονομία ενός κράτους, ακριβώς επί το σχέσεό του με άλλα κράτη. Το κυρίαρχο κράτος δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο φορέα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, έχει την αρμοδιότητα της αρμοδιότητας. Από πολύ ωραίες συζητήσεις που είχαμε ανώτατους αξιωματούχους συμμαχικών μεν, κυριαρχικών δε κρατών, διαμόρφωσα τη γνώμη ότι κυριαρχία και κυριαρχικό δικαίωμα είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Είναι το δικαίωμα του κράτους ή της κυρίαρχης οντότητας να δρά όπως κρίνει προς όφελος των πολιτών του. Η νομική βάση της παραπάνω διατύπωσης είναι η αποκλειστικότητα δικαιοδοσία, δηλαδή exclusivity of jurisdiction, που στο διεθνές δίκαιο σημαίνει ότι το κράτος έχει τον πλήρη έλεγχο των υποθέσεων του εντός των ορίων του, δίχως να λογοδοτεί για τον τρόπο που ασκεί τον έλεγχο αυτό. Θα ήθελα ο αγαπητός κύριος
υπουργός και θα παρακαλούσα στο τέλος της ομιλίας μου να τον ακούσουμε τη δική του επιστημονική άποψη, αλλά και την πολιτική του θέση από αυτό. Να τον ερεμήσει ο κύριος Πρόεδρος αυτό, γιατί αναφέρομαι στον κύριο Συρίγο. Βεβαίως, ο κύριος Συρίγος είναι στον δρόμο. Το 18ο της Αμυντικής Συμφωνίας προβλέπεται ότι η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας μπορεί να λάβει και τη μορφή συμμετοχής σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται αυτό λεξί. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει χωρίς να περιορίζεται σε αυτές τις εξής μορφές. Διαβάζω την παράγραφο Ι. Συμμετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα τη υπογαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο Σαχέλ. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία περί μη συμμετοχής, εφόσον συζητηθεί και εγκριθεί από τις δύο χώρες. Τα κράτη που αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης του Σαχέλ είναι ο Νίγηρας, Τσάντ, Μαυριτανία, Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι. Εδώ και δύο χρόνια περίπου, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, δημιουργήθηκε η Task Force Takuba με συμμετοχή συνασπισμού κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρω Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Πορτογαλία και άλλες, Σουηδία, με συμμετοχή πλέον των 5.000 στρατιωτών. Όμως, από το 2012, η συγκεκριμένη περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο του τουρκικού επεκτατισμού. Επισημαίνω επίσης να μην ξεχνάμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή η Γαλλία εξορίσσει το πλουτόνιο που της χρειάζεται ως πυρηνική δύναμη που είναι. Η Ελλάδα συμμετείχε στις επιχειρήσεις στην ελόγω περιοχή από το 1961, τότε με μία Ντακότα, ο στρατός Ξηράς. Πολλά όμως στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως και εγώ προσωπικά, έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχες αποστολές, όπως στην κρίση της Λιβύης το 1982, ως πλήρωμα του William V. Pratt, στον πόλεμο του Κόλμπου για την απελευθέρωση του Κουβέιτ με τη φραγάτα Λίμον, στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας με τη φραγάτα Αιγαίων, σε πολλαπλές νατοικές επιχειρήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο και σας διαβεβαιώ ότι όλες έγιναν με την απαραίτητη ασφάλεια. Μου προσδώσανε δε ευρύτερη πολεμική εμπειρία και καλλιέργησαν, ορίμασαν και θα πω προεκτείνανε τις σκέψεις μου στο τι σημαίνει έθνος και συμφέροντα έθνος. Προχωρώντας σε μία σύγκριση στρατιωτικών δυνατοτήτων Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά και κάνοντας μία προβολή ισχύως των δύο χωρών σε βάθος χρόνου, το υπάρχον άνοιγμα της εξοπλιστικής ψαλίδας ανάμεσα στις δύο χώρες εξαιτίας της δικής μας αδράνειας θα περιοριστεί σημαντικά μετά το 2025. Το ναυτικό, για πρώτη φορά μετά το 1980, θυμίζω τις φραγάτες Έλλη και Λίμνος, αποκτά πλοία διοικήσεως με τεχνολογία εχμής και κατανομής επιχειρησιακού έργου, δηλαδή διαδραστικές ψηφιακές φρεγάτες επόμενης γενεάς, των οποίων η κυβερνοπροστασία είναι ενσωματωμένη ήδη από τον σχεδιασμό τους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επιχειρούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με απόλυτη συνεργασία με τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία θα εξακολουθεί συνέχεια αριθμητική υπεροχή έναντι της Ελλάδος σε διάφορους τομείς, όντας μεγαλύτερη σε πληθυσμό και κατά επέκταση σε επίπεδο αμυντικού προϋπολογισμού, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα προβάδισμα σε ποιοτικό επίπεδο. Η πρόσκληση νέων φρεγατών και κορβετών θα είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα μπορεί να βάλει να βγάλει από το σιρτάρι της το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου και να το στηρίξει έμπρακτα μαζί με την Κύπρο. Στην ουσία, αναβιώνεται και ανατάσσεται και ενισχύεται ο νέος ελληνικός ψυχισμός. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα και ο απαραίτητος χρόνος σε ορισμένους να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για την αιγαλλίτιδα ζώνη και για την κυριαρχία, και εννοώ τα 6 με τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό ενισχύεται και από την ναυτική έκδοση του πυράβλου Σκάλπου Ναβάλ, ο οποίος φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα, δηλαδή, ας πούμε, μία φρεγάτα εκτοξεύει πύραυλο από την Κύπρο στην Άγκυρα. Τον εν λόγω πύραυλο το έχουν τα αεροσκάφη μας. Αυξάνεται, δηλαδή, η ικανότητα της Ελλάδος να εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα ή πλήγμα ανταπόδοσης, που είναι και το πιθανότερο αν δεχτεί επίθεση. Είναι λάθος αν δεν προθυμηθευτούμε τον πύραυλο Σκάλπ Ναβάλ. Και θα έλεγα
εφιαλτικό λάθος αν δεν εγκαταστήσουμε τον εκτοξευτή Silver 70 για μελλοντική χρήση. Δηλαδή τον εκτοξευτή που μπορούν να πάρουν οι φρεγάτες μελλοντικά, αυτούς τους πυράβλους. Θα μας κοστίσει ο κούκος Αηδόνη και θα κοστίσει και στην αποτροπή μας εν μέρη, γιατί τον έχουν τα Ραφάλ. Επίσης, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας. Σε ό,τι αφορά την αγορά των αεροσκαφών Ραφάλ, αλλά από ό,τι διαφαίνεται και των φρεγατών Μπελαρά, δεν υπάρχει. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει βιομηχανική επιστροφή. Είναι μηδενική. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε χώρες που οι κυβερνήσεις τους είναι αδιάφορες ή έχουν κακό συνδικαλισμό. Να επισημάνω ότι η μέση βιομηχανική επιστροφή διεθνώς είναι της τάξης 28-30%, ενώ στο Ισραήλ είναι άνω του 50% και στην Ινδία άνω του 70%. Εάν σε αυτό το τραγικό γεγονός της μηδενικής επιστροφής προσθέσουμε και την αναβάθμιση των θρηλυκών σκαραβαίων και ενώ τον εξυγχρονισμό των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας ΝΕΑΒ, τα πίθρη Μπράβο που γνωρίζουμε, που δεν πρόκειται να εξυγχρονιστούν στην ώρα τους, ανεξάρτητα αν προπληρώσαμε 440 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για ανεκδιήγητο ανέκδοτο από αυτό του εξυγχρονισμού των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Ένσταση, ωστόσο, υπάρχει και στο σύστημα ήτανη πολέμου των νέων φρεγατών, διότι εκεί δεν γνωρίζουμε τίποτα, αυτή είναι ευχολογείο. Και ξέρετε, το απόρριτο συνήθως καλύπτει και μεγάλες αδυναμίες. Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο κομμάτι των μη επανδρομένων οχημάτων και των φερόμενων πυρομαχικών, αλλά κυρίως στην περίπτωση αντιμετώπισης αυτών, δηλαδή σε συστήματα αντιδρόμους, για να αποκτήσουμε το συνολικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Άρα, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι στοχευμένες κινήσεις στο κομμάτι της προμήθειας όπλων και συστημάτων αντιδρόμους με χαμηλό κόστος. Εκεί υστερούμε. Εκεί είναι και η διαφορά. Χρονικά, έχουμε υστερήσει σε αυτές τις προμήθειες. Αν τις είχαμε ενεργοποιήσει λίγο νωρίτερα, ίσως, λέω ίσως, να μην είχαμε όλες αυτές τις εξόδους των ερευνητικών σκαφών της Τουρκίας. Ανησυχώ και ανησυχώ βαθύτατα για τον θαλάσσιο Ατήλα και την άλωση της ΑΟΣ του Ελληνισμού και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γιατί μου θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθυστερημένη αγορά του ατμοκίνητου Καρτερία και την άλωση ή αν θέλετε ολοκαύτωμα του Μεσολογίου του 1826 κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1921. Στην πολιτική διάσταση, που είναι όμως πιο σημαντική και από τη στρατιωτική, αυτές οι κινήσεις, ενώ για τις προμήθειες, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτροπής. Δηλαδή, αν ο ελληνικός λαός χρεωθεί 10 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ και μέσα στην επόμενη πενταετία η χώρα δεν ανακήρυξει ή οροθεωτήσει ΑΟΣ και απλά υπερτερεί έναντι των πιθανών απειλών, τότε δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Απλώς θα έχουμε εφοδιάσει τις ένοπλες δυνάμεις με σύγχρονα όπλα, αλλά στην πολιτική διάσταση θα υστερούμε. Θα πρέπει πλην ή αργά να επιταχύνουμε τις διαδικασίες εκμετάλλευσης των παραγωγικών πόρων με στόχο να αυξήσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, να ρίξουμε το δημόσιο χρέος και γενικότερα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό το κατάλαβε και το Ισραήλ και η Αίγυπτος του Αλσίση. Απαιτείται επανατοποθέτηση της πολιτικής μας σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και Ευρώπη. Ποιος θα την κάνει? Παίρνουμε ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν έτσι απλά. Πού είναι η ύπαρξη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας? Τέλος, για να είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι έπραξα το καθήκον μου χωρίς φόβο και πάθος, θέτω την εξής ερώτηση. Πείτε μου, πότε θα βάλουμε εμείς τα δικά μας θέματα διεκδικήσεων που έχουμε με τους γείτονες ή τις άλλες περιοχές ενδιαφέροντος? Πότε θα πάψουμε να αποκηρύττουμε τον χάρτη της Σεβίλης? Μήπως επαναπαυόμαστε αλλού και όχι στις πλάτες μας? Μήπως αναζητούμε προστάτες και σωτήρες? Μας αρέσει η υποτέλεια? Να μην θριαβολογούμε όταν έχουμε να κάνουμε με ξένους. Έχουμε δει το παρελθόν, στο παρελθόν, επικοινωνιακές πυροέτες και πράξεις φίλων και συμμάχων. Το καλύτερο αντίδοτο στη διαφαινόμενη διαμορφωθήσα
κατάσταση στη Μεσόγειο με τις βλέπεις της Τουρκίας ως νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας είναι η δημιουργία ενός υποκατάστατου υπανατολικού θύλακα στο πνεύμα των συμφωνιών Ούκους, Άνζους και Five Eyes, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ με ηγέτητα τη Γαλλία σε ευρύτερη συνεργασία με Αραβικά Εμμυράτα, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και γιατί όχι την μετεκλογική Λιβύη, για να αποφύγουμε μελλοντικό ισλαμικό χειμώνα, να δημιουργεί δηλαδή ένα νέο ευρύτερο αμυντικό δόγμα Μεσογείου. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Είναι ο ίδιος ο Ερντογάν και η ίδια η Τουρκία. Ούτε υποχωρεί ούτε λογικεύεται, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε. Ο ελληνισμός μετρά ήττες όποτε η ηγεσία του δεν κατάλαβε το βάρος της κληρονομιάς. Εν κατακλείδη, οι Έλληνες πρέπει να πάψουμε να είμαστε αφελείς. Όταν μας πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις, το να αντιδράσουμε είναι άμυνα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και η συμφωνία αυτή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ναύαρχε, κύριε Χριστίδη. Μας προβληματίσατε έντονα με την εισήγησή σας. Μας φέρνετε όλους, και πολίτες και πολιτικούς, επί τον τύπο των ύλων, επί των ευθυνών μας. Μου έκανε εντύπωση η αποφασιστικότητα με την οποία μιλήσατε, ότι πρέπει μέσα στην επόμενη δεκαετία επιτέλους να επεκτείνουμε παντού τα χωρικά μας ύδατα, στα 12 μίλια. Βέβαια, βλέπετε ότι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε από το Ιόνιο, κάνουμε τις συμμαχίες και με την Ιταλία και με την Αλβανία και με την Αίγυπτο, οπότε ευελπιστούμε, έχοντας πλέον και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τις φρεγάτες, της Μπελαρά και τα Ραφάλ, αλλά βεβαίως και την ελληνοαμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, αλλά και με την Αμερική, να είμαστε πλέον πιο δυνατοί και να έχουμε ισχυρότερο φρόνημα, όπως αυτό το οποίο αναγνώσαμε στην αρχή που είχε ο Παύλος ο Κουντουριώτης, ο Ναύαρχος, το 1912, όταν χαριτολογώντας έλεγε στους Τούρκους ότι αν δεν έχετε για άνθρακες, δηλαδή καύσιμο για να κινηθείτε, ευχαρίστως να σας δώσουμε εμείς. Φανταστείτε λοιπόν τι φρόνημα είχαν τότε οι προγονείς μας. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο μας ομιλητή, με τον πτέρρχον αποστρατεία, τον κύριο Χρήστο Βαΐτση, από το μακρινό και ζεστό Κατάρ, 35 βαθμούς περίπου, κύριε Βαΐτση. Περίπου. Δροσούλα. Δροσούλα. Για την εποχή αυτή, για το Κατάρ είναι δροσούλα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Ο κύριος Βαΐτσης αποφύτησε το 1980 από την Σχολή Κάρων και ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του ως αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας τον Ιανουάριο του 2017. Υπηρέτησε επί σειρά ετών σε μοίρες μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και σε διάφορες επιτελικές και θέσεις διοίκησης. Έχει συμπληρώσει περισσότερες από 4.000 ώρες πτήσεις με διάφορα μαχητικά αεροσκάφη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θέσεις υψηλής ευθύνης. Ο κ. Βαΐτση ήταν διοικητής μοίρας μαχητικών αεροσκαφών, διευθυντής επιχειρήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, διοικητής 110 πτέρυγας μάχης, διευθυντής επιτελικού γραφείου αρχηγού ΓΕΘΑ, διευθυντής κλάδου στρατηγικής και πολιτικής του ΓΕΘΑ, υπαρχηγός τακτικής αεροπορίας, διοικητής διοίκησης αεροπορικής υποστηρίξεως, αρχηγός τακτικής αεροπορίας και τέλος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Πέραν τον ανωτέρο, έχει υπηρετήσει ως αεροπορικός ακόλουθος στην πρεσβεία της Ελλάδας, στη Βόνη της Γερμανίας, έχει αποφετήσει από διάφορες σχολές και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: Σχολείο Εκπαιδευτών Πτήσεων, Σχολείο Όπλων και Τακτικής, Σχολείο Πολέμου Αεροπορίας, Σχολείο Εθνικής Άμυνας, Flight Safety Top Graduate Receiving the Trojan Trophy of Academic Excellence and Faculty Recognition, στο Royal College of Defence Studies στο Λονδίνο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και Master of Arts στο International Studies από το King College του University του Λονδίνου, ενώ μιλεί άριστα την Αγγλική. Είναι αντιπρόεδρος του CSII, το Cyber Security International Institute, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ενώ από το Απρίλιο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2019 διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Την παρούσα περίοδο εργάζεται ως σύμβουλος στην πολεμική αεροπορία του Κατάρ. Ο κύριος Βαΐτσης
είναι ο πρώτος Έλληνας αεροπόλος που πέταξε με Ραφάλ το 2007. Παρακαλούμε, επειδή το θέμα μας είναι η συμφωνία και τα Ραφάλ, πείτε μας πώς έγινε αυτό πριν 14 χρόνια να πετάξετε με Ραφάλ και να μας πείτε τις εντυπώσεις, κύριε Βαΐτση. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολομπίλη, για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος ή αν είχε υπάρξει κάποιος πριν από μένα που έχει πετάξει με αυτό το καταπληκτικό αεροσκάφος. Την περίοδο εκείνη ήμουν διοικητής στην 110 πτέρυγα μάχης και μία μοίρα γαλλικών Ραφάλ επιστρέφοντας από την Νοτιοανατολική Ασία παρέμεινε για μία εβδομάδα στη μονάδα και κάναμε συνεργασίες με τα F-16 και στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είχα και εγώ την ευκαιρία να πετάξω μία πτήση με Ραφάλ, το οποίο είναι πραγματικά ένα όπλο μιας μεταγενέστερης γενεάς από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα στο προστάσιό μας. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι να μιλά κανείς μετά από τον αγαπητό ναύαρχο και φίλο, τον Κοσμά τον Χριστίδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπήρξε και πάλι, όπως πάντα, χήμαρος, έκανε μια τέλεια, εξαιρετική ανάλυση όλων των διαστάσεων της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, έθεσε όλα τα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν όλους και στο τέλος φυσικά αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η προμήθεια των νέων φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό, αλλά και για την αμυντική στρατηγική της χώρας ως σύνολο. Άρα λοιπόν, πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσα να προσθέσω σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Καταρχήν, καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια. Μία συμφωνία θα μπορούσε να είναι τέλεια αν έχει συνταχθεί μόνο από έναν και να εμπεριέχει μέσα τα συμφέροντα τα δικά του. Όμως, επί της ουσίας αυτή η συμφωνία, το πρόσημό της είναι ιδιαίτερα θετικό. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, χωρίς καμία πρόθεση να πλέξω το εγκόμιό του, έδρασε με εξαιρετικά αντανακλαστικά την κατάλληλη στιγμή και επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τη συμφωνία αυτή είχαμε ξεκινήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και με την παρούσα. Και παρά την προμήθεια των 18 και στη συνέχεια επιπλέον 6 αεροσκαφών Ραφάλ, δεν είχε επέλθει καμία συμφωνία ή καμία πρόοδος στο κομμάτι αυτό. Όμως την παρούσα περίοδο, που τα ναυπηγεία Naval Group της Γαλλίας υπέστησαν μια στρατηγική ήττα στο θέμα με την προμήθεια των υποβρυχίων από την Αυστραλία, παράλληλα με μια άλλη, με ένα άλλο συμβόλαιο, το οποίο επίσης χάθηκε από την Ρουμανία και ενδεχομένως και κάτι μικρότερο από την Τινησία, τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν περίφημα και με την προοπτική ότι η Ελλάδα χρειάζεται πραγματικά τα νέα αυτά πλοία, επιτεύχθη η συμφωνία αυτή μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Μπαίνοντας λίγο στο κομμάτι του κόστους της συμφωνίας αυτής, εννοώ η συμφωνία για την αγορά των φρεγατών, οι φρεγάτες είναι ανάγκη για το πολεμικό ναυτικό, όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Χριστίδης. Ούτως ή άλλως θα έπρεπε να πάμε σε μία προμήθεια κάποιων νέων φρεγατών ή κάποιων νέων πλοίων τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την παρούσα ή και την μελλοντική απειλή εναντίον της Ελλάδας. Άρα λοιπόν η συμφωνία αυτή ήταν ένα σύν στην προμήθεια αυτή που ούτως ή άλλως την είχε ανάγκη η χώρα. Όμως η συμφωνία αυτή, αν τη δει κανείς σε συνδυασμό και με την μεταγενέστερη, μετά από λίγες ημέρες, συμφωνία που επιτεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενδεχομένως και αυτή έχει κάποια κριτική που θα μπορούσε να κάνει κάποιος σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της, γιατί μέχρι σήμερα μπορούσαμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να διαπραγματευόμαστε κάποιους όρους της συμφωνίας για να πάρουμε κάποια ωφέλη ως Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι για κάποιο χρονικό διάστημα ήμουν και εγώ επικεφαλής της ομάδας στο στρατιωτικό επίπεδο που διαπραγματευόμασταν την λεγόμενη MDCA 90, συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, με σκοπό κάθε φορά που πηγαίναμε για ανανέωση
οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάτι, κάποια έργα, κάποια χρήματα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Όμως, την παρούσα περίοδο, έτσι όπως έγινε η συμφωνία και οι νέες περιοχές, οι νέες βάσεις τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δίνουν ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτημα για την άμυνα της χώρας. Και όχι για την άμυνα της χώρας. Τελικά τι είναι η άμυνα της χώρας και γιατί επενδύουμε όλα αυτά. Κυρίως μια χώρα σαν την Ελλάδα και όλες οι χώρες που έχουν μια ορθολογική, εξωτερική και αμυντική πολιτική στοχεύουν στην αποτροπή. Κυρίως δεν θέλουμε να πάμε στον πόλεμο, θέλουμε τον αντίπαλο, τον ενδυνάμει αντίπαλο, να σκεφτεί ότι αν επιχειρήσει κάτι, αυτά στα οποία και ο ίδιος θα υποστεί θα είναι τόσο δραματικά που ενδεχομένως το όφελός του θα είναι μικρότερο. Και θα τον κάνει λοιπόν να κάνει πίσω. Όλες αυτές οι συμφωνίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα πρωτίστως εκεί σκοπεύουν και παράλληλα βεβαίως με αυτό που είπε ο κύριος Χριστίδης να έχει κανείς την ισχύ και την δύναμη να διεκδικήσει τα δικά του συμφέροντα. Όπως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει στο αμέσως επόμενο μέλλον. Διότι η επένδυση αυτή, που οι επενδύσεις συνολικές που την παρούσα περίοδο ξεπερνούν τα 10 δις, θα πρέπει να έχουν κάποιο αντίκρισμα, το οποίο να μην είναι μόνο, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών η λέξη, αμυντικό. Θα πρέπει να είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και διεκδικητικό των δικών μας, όχι συμφερόντων, των δικών μας δικαίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εν κατακλείδη, λοιπόν, θα έλεγα ότι η συμφωνία ήταν πάρα πολύ θετική, παρά την όποια κριτική μπορεί κανείς να εκφέρει και ειδικά όπως εκφράστηκε από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, με την οποία φυσικά δεν συμφωνώ, γιατί ακόμη, αν θέλει κανείς να πει και για το Σαχέλ, την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδος στο Σαχέλ, τελικά το Σαχέλ είναι μια περιοχή στην οποία επιχειρούν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της επιχείρησης αυτής και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, δεν βλέπω κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανησυχήσει στη συγκεκριμένη πρόβλεψη του άρθρου 18, αν δεν κάνω λάθος, τη συμφωνία. Ναι, είναι το άρθρο 18, η παράγραφος J, κύριε Αρχηγέ. Και πραγματικά έγινε πολύ έντονη συζήτηση στη Βουλή για το Σαχέλ. Όπως βλέπετε, το έχουμε βάλει και στο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ίσονος σημασίας, που τελικά έτσι. Στο τέλος, αν θα δει κανείς και το προήμιο του άρθρου 18, δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μια ενδυνάμει συμμετοχή της Ελλάδος ή της οποιασδήποτε χώρας για joint deployment, όπως γράφει στο άρθρο. Τέλος, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ, γιατί πολλοί θεωρούν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Νομίζω ότι αυτό, για να μην το θεωρήσω εντελώς αδύνατο, νομίζω ότι απέχει πάρα πολλά χρόνια μακράν. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί βρίσκομαι στη συγκεκριμένη περιοχή, από 27 διαφορετικές φυλές, που η κάθε μία φυλή δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι σημαίνει απειλή για μία άλλη περιοχή. Όπως παραδείγματος χάρη οι βόρειοευρωπαϊκές χώρες, η Φιλανδία και ειδικά όλες οι νέες πρώην ανατολικές χώρες δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος της απειλής για την Ελλάδα και εν δυνάμει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν ή να συμμετέσχουν σε μία τέτοια προσπάθεια. Παλαιότερα, επειδή συμπτωματικά για κάποιο διάστημα ως διευθυντής του κλάδου στρατηγικής και πολιτικής ήμουν ο εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Western European Union Armament Group, που ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, η δημιουργία κοινής άμυνας, τότε θεωρούσαμε ότι η ανασταλτική δύναμη στην μη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας ήταν η Μεγάλη Βρετανία, λόγω της ειδικής σχέσης που είχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την αντίληψη ότι η δημιουργία ενός ευρωστρατού ήταν αντίθετη με τα θέλω
των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς, η εκτίμηση αυτή είναι λάθος. Γιατί το σύνολο των κρατών δεν επιθυμεί τη δημιουργία το καθένα για τους δικούς του λόγους. Και αν τυχόν δημιουργηθεί κάποιος στρατός, αμφιβάλλω αν θα μπορούσε ποτέ να έχει τα αντανακλαστικά και την βούληση να προχωρήσει σε επιχειρήσεις που θα συνέφεραν, που θα βοηθούσαν την άμυνα της πατρίδας μας. Νομίζω ότι μακρηγόρησα σε ό,τι αφορά τα θέματα της συμφωνίας, διότι τα είχε καλύψει πάρα πολύ εις βάθος και πολύ σωστά ο κύριος Χριστίδης πριν από μένα, και θα ήθελα να προχωρήσω λίγο στη συμφωνία για τα αεροσκάφη Ραφάλ. Από τότε που ξεκίνησε η συμφωνία για την αγορά των 18 πρώτων Ραφάλ, ο περισσότερος κόσμος και ειδικά, όπως είπε ο κύριος Χριστίδης, πολλοί πολιτικοί που αρέσκονται να ομιλούν πολύ, μιλούσαν για ένα game changer. Ότι η προμήθεια των 18 αεροσκαφών Ραφάλ είναι αυτό που θα αλλάξει την ισορροπία. Που και η έκφραση ισορροπία, με την έκφραση ισορροπία δεν συμφωνώ. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ισορροπία στο Αιγαίο. Η πλάστιγκα, δυστυχώς για μας, λόγω της περί τα 20 έτη απραξίας στο κομμάτι ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, οδήγησε την πλάστιγκα προς το μέρος της Τουρκίας. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που η Τουρκία, με την εσφαλμένη, από ό,τι φαίνεται, απόφασή της να προχωρήσει την προμήθεια των S-400, απόλεσε την ευκαιρία να έχει τα 100 F-35 που είχε υπογράψει για να αποκτήσει. Εάν πραγματικά σήμερα η Τουρκία είχε έναν αριθμό F-35, θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά για το τι σημαίνει η απόκτηση των 18 ή των 24 Ραφάλ. Άρα λοιπόν, στο Αιγαίο, την παρούσα περίοδο, υπάρχει μία, όχι ισορροπία, μία υπεροπλία θα έλεγα, της τουρκικής αεροπορίας και γενικότερα στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας, η οποία φυσικά ανατρέπεται δραστικά, όχι ανατρέπεται, διαφοροποιείται δραστικά με την απόκτηση και των φρεγατών και των αεροσκαφών Ραφάλ. Όμως θα πρέπει, εάν κοιτάξει κανείς ισορροπία αριθμητικά σε μαχητικά αεροσκάφη, η διαφορά Ελλάδος-Τουρκίας δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς τα 180 περίπου μαχητικά, 185 που έχει η Ελλάδα με τα 240, 235 ή 245 που έχει η Τουρκία, είναι ένα πολύ λογικό άνοιγμα αν θα λάβει κανείς υπόψη του το μέγεθος των δύο χωρών. Όμως, υπάρχουν κάποιοι πολλαπλασιαστές ισχύως στην πολεμική αεροπορία της Τουρκίας, οι οποίοι πραγματικά της δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα. Και αυτό, όπως θα μπορούσα να αναφέρω, αναφέρθηκε ο κύριος Χριστίδης στην αναγκαιότητα αντιδρών συστημάτων. Η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας σήμερα διαθέτει πέραν των 300 UAV και UCAV. Τα UCAV είναι τα UAV που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πάνω οπλισμό. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό. 300 αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να επιχειρούν από την ασφάλεια ενός αεροδρομίου ή ενός δωματίου στα μετόπισθεν της χώρας και να προξενήσουν ζημιές ανυπολόγιστες. Η Τουρκία, και μου επιτρέπετε να πω, το γνωρίζω και από εδώ που βρίσκομαι, διαθέτει ένα απίστευτο C4I σύστημα. Command, Control, Communication, Computer and Intelligence System. Το οποίο πραγματικά είναι απίστευτο. Η Τουρκία διαθέτει αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού, τα οποία είναι τεράστιος πολλαπλασιαστής ισχύος. Και παράλληλα διαθέτει 4 Boeing 737 που είναι διαμορφωμένα ως υπτάμενα ραντάρ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πετούν με ανεφοδιασμό 24 ώρες το 24ωρο. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι όλα μας τα προβλήματα θα επιληθούν με την απόκτηση των 24 Ραφάλ και με την αναβάθμιση των F-16. Σίγουρα αυτές οι δύο προμήθειες
αποτελούν ένα πολύ μεγάλο αποτρεπτικό παράγοντα για την Τουρκία. Η Τουρκία θα σκεφτεί πάρα πολύ όταν αυτά τα συστήματα αξιοποιηθούν. Γιατί μην ξεχνάμε, οι συμφωνίες έχουν υπογραφεί τώρα. Τα Ραφάλ, αν και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, διότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο του 2022 θα έρθουν στην Ελλάδα τα πρώτα 6 Ραφάλ και μέχρι το τέλος του 2023, αν και πάλι δεν κάνω λάθος, θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα διάστημα 1,5 με 2 ετών μέχρι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Το ΔΕ πρόγραμμα αναβάθμιση των F-16 επεκτείνεται μέχρι το 2027. Στο μεσοδιάστημα τι γίνεται? Πού βρισκόμαστε? Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει όλοι να τα θέσουμε και να προβληματιζόμαστε. Εδώ έρχονται να προσθεθούν οι συμφωνίες και τη σημασία που έχουν όλες αυτές οι συμφωνίες για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτόν τον παράγοντα. Το Ραφάλ είναι ένα απίστευτο αεροσκάφος και τα όπλα που διαθέτει πάνω, τα βλήματα, τα Meteor, που είναι βλήματα αέρος-αέρος σε αποστάσεις πέραν των 100 χιλιόμετρων, δεν υπάρχει κανένα άλλο αντίστοιχο βλήμα στα αεροσκάφη F-16, βλήμα radar που να είναι τόσο μεγάλης απόστασης, τα βλήματα Scalp, τα οποία ήδη τα έχουμε από τα Mirage 2000-5, τα Exocet, τα μίκα που διαθέτει πάνω και φυσικά ένα απίστευτο ραντάρ, AESA, το οποίο έχει δυνατότητα να ανοιχνεύει ακόμη και κάποιου μεγέθους στόχους stealth. Και επίσης ένα από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει το Rafale είναι το σύστημα αυτοπροστασίας, το Spectra. Το Spectra μπορεί να ανοιχνεύει IR ακτινοβολίες που απειλούν το αεροσκάφος, radar ακτινοβολίες και επίσης μπορεί να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονικά αντίμετρα. Άρα, λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό αεροσκάφος με εξαιρετικές δυνατότητες, που πραγματικά είναι ένας παράγοντας σημαντικός στο συνολικό ποσόν της αποτρεπτικής ικανότητας της πατρίδας μας. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να παρασυρώμεθα και να λέμε, επειδή παρακολουθώ τα μίντια το τελευταίο διάστημα, με κάποιες επικεφαλίδες, πανικός της Τουρκίας από την προμήθεια των Ραφάλ και των φρεγατών, νομίζω ότι είναι λάθος. Θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, θα πρέπει μεθοδικά να σχεδιάζουμε την στρατηγική μας και στον αμυντικό τομέα και στον διπλωματικό τομέα, ο οποίος είναι την παρούσα περίοδο ίσως ο πιο σημαντικός, και να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να κάνει το παιχνίδι που αυτή θέλει. Είναι βέβαιο ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η Τουρκία θα προσπαθήσει να δοκιμάσει τις αντοχές της συμφωνίας Ελλάδος-Γαλλίας. Κυρίως θα ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπως έχει γίνει, και στη συνέχεια, αναλόγως των εξελίξεων, ίσως προχωρήσει και πιο δυτικά. Το μήνυμα που θέλω να περάσω, νομίζω ότι η επένδυση αυτή των 10 δις είναι μια επένδυση απολύτως ορθολογική. Ο κύριος αρχηγός, ο κύριος Χριστίδης, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, διότι υπήρξαμε και οι δύο αρχηγοί σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, που θυμάστε, κύριε αρχηγέ, προσπαθούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για το καύσιμο των αεροσκαφών και των φρεγατών και των λοιπών πλοίων του στόλου. Ευτυχώς σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο και θα πρέπει με τις ενέργειές μας να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα αυτά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αφήσει να χαθούν. Και φυσικά, όπως και ο κύριος Χριστίδης τόνισε, για να έχει αυτή η επένδυση αντίκρισμα, θα πρέπει να διεκδικήσουμε και αυτά τα οποία δικαιούμαστε σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστούμε, κύριε Αγέα, κύριε Βαΐτση, από το μακρινό Κατάρ, ήσταν κοντά μας, και να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας, τον πολύ αγαπητό μας κύριο Άγγελο Συρίγκο, ο οποίος πολλές φορές έχει τιμήσει με την παρουσία του τη φυσική τη Σχολή Γονέων, αλλά και πέρυσι και φέτος διαδικτυακά είναι μαζί μας.
Κύριε Συρίγο, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε με τον κύριο Χριστίδη για τις Μπελαρά, συνεχίσαμε με τον κύριο Βαΐτση και θέλουμε τώρα το πολιτικό σκέλος από την δικιά σας πλευρά, γιατί εμείς τουλάχιστον οι του ναυτικού και γενικά οι στρατιωτικοί είμαστε πολύ χαρούμενοι με τις αμυντικές συμφωνίες και με την Αμερική αλλά και με τη Γαλλία, γιατί αυτό το δόγμα της αμυντικής συνεργασίας είναι το οποίο χρησιμοποίησε και ο Βενιζέλος πριν 109 χρόνια, το 1912, και έτσι μπόρεσε να μεγαλώσει και να διπλασιάσει την Ελλάδα. Και πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Υπουργέ, να θυμίσω, επειδή λείπατε στην αρχή της εκδήλωσης, ότι σαν σήμερα, 24 Οκτωβρίου του 1912, ο Κουντουριώτης απέστειλε την Τένεδο το εξής σήμα στους Τούρκους, όταν καταλάβανε το νησί. Λέει λοιπόν, «Καταλάβαμε Τένεδον. Αναμένουμε έναν αντίπαλον στόλον. Εάν στόλος σας στερείται για άνθρακας, είμαι προθυμότατος παραχωρήσω». Τέτοιο φρόνημα λοιπόν είχαν οι πρόγονοί μας και ελπίζουμε το αυτό να φρονούμε και εμείς. Και κλείνοντας, θυμίζω πάλι τι είπε ο Βενιζέλος στον Ναύαρχο Κουντουριώτη την 5η Οκτωβρίου του 1912, όταν την ίδια μέρα τον προήγαγε σε αρχηγό στόλου και του είπε ότι η πατρίς αξίει από εμάς, όχι απλώς να αποθάνεται υπέρ αυτής. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αξίει και να νικήσετε. Και θα νικήσετε, είμαι υπερβέβαιος. Και η απάντηση του Ναυάρχου, θα νικήσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι δεν κερδίζονται οι μάχες μόνο με σίδερα και τα μπαρούτια. Κρίνονται και με την ψυχή. Την ψυχή που έχουμε από τους προγόνους μας. Τους ήρωες του 21 που νίκησαν πολύ πιο μεγάλους στόλους Τουρκίας και Αιγύπτου. Παραλείπουμε λοιπόν το βιογραφικό του κυρίου Συρίγου και σας δίνουμε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γορομπίλη. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την εξαιρετικά φιλόξενη Σχολή Γονέων. Ελπίζω του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα και να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση επί τόπου στην Κατερίνη, που είναι και ο φυσικός της χώρος. Συγγνώμη. Ξεκινάω κατευθείαν με το θέμα της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας και ξεκινώ με μια γενική παρατήρηση. Η γενική παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι η Ελλάδα από το 1952 που μπήκε στο ΝΑΤΟ δεν έχει υπογράψει αντίστοιχου τύπου συμφωνίες με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακόμη και οι συμφωνίες που υπογράφουμε με την Αμερική, για παράδειγμα, ή με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, δεν αναφέρουν ρητός τις λέξεις ένοπλη επίθεση, ένοπλη βία και συνδρομή, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη σύμβαση. Οπότε εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση, η οποία έρχεται σε συνέχεια ενός περίπου αντίστοιχου κειμένου, το οποίο υπεγράφει το Νοέμβριο του 2020 μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν είναι μόνο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ουσιαστικά η πιο ισχυρή χώρα, στρατιωτικά, επιχειρησιακά πιο ισχυρή χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, έχει εξαιρετικά ισχυρό στρατό και αεροπορία και η Σαουδική Αραβία, αλλά επιχειρησιακά εκείνη η χώρα η οποία δίνει το παρόν είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε έχουμε μια δεύτερη συμφωνία ανάλογη. Πάμε τώρα να δούμε το περιεχόμενό της και ιδίως το άρθρο 2. Το άρθρο 2 λέει επιλέξει. Τα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ενόπλης βίας. Γιατί είναι σημαντική αυτή η αναφορά? Διότι ως τώρα, σε όλες τις συμφωνίες που έχουμε στα χέρια μας, έχουμε έμεση αναφορά στην ένοπλη βία. Έχουμε δηλαδή αναφορά είτε στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 51, είτε στο ΝΑΤΟ, στα αντίστοιχα σημεία τα οποία ομιλούν για αμυντική συνεργασία. Πρώτη φορά λοιπόν έχουμε ένα άρθρο το οποίο ρητός λέει ότι θα παρέχουν βοήθεια και συνδρομή ακόμη και με ένοπλη βία. Πότε θα συμβεί αυτό? Θα συμβεί εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι υπάρχει ένοπλη επίθεση. Επομένως το ζητούμενο είναι η ένοπλη επίθεση, η οποία προσδιορίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών εξηγεί πότε έχεις δικαίωμα νόμιμης άμυνας και εξηγεί ότι αυτό το δικαίωμα το έχεις όταν υφίστασε ένοπλη επίθεση. Άρα, οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση γίνει, τότε υπάρχει δικαίωμα νόμιμης άμυνας της Ελλάδος και η Γαλλία θα συνδράμει. Και έχει εδώ πέρα μία φράση, η οποία έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση. Η ένοπλη επίθεση να λάβει χώρα εναντίον της επικρατείας ενός από τα δύο. Το ερώτημα το έθεσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, λέγοντας ότι... λέγοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επικράτεια. Η επικράτεια δεν περιλαμβάνει κυριαρχικά δικαιώματα όπως αυτά που υπάρχουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Επομένως, από την ώρα που δεν έχουμε αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα, σε περίπτωση που έχουμε επανάληψη αυτών τα οποία συνέβησαν πέρσι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020, τότε η Γαλλία απλώς θα κοιτάζει και δεν θα μας βοηθήσει. Εδώ να επισημάνω για αυτό το κρίσιμο σημείο τα ακόλουθα. Σημείο πρώτο, η επικράτεια περιλαμβάνει την ξηρά, το έδαφος δηλαδή, τα χωρικά ύδατα που στην περίπτωση της Ελλάδος εκτείνονται στα 6 μίλια και τον εναέριο χώρο που στην περίπτωση της Ελλάδος εκτείνεται στα 10 μίλια. Επομένως, έχουμε επικράτεια που περιλαμβάνει και έδαφος και θάλασσα και αέρα. Περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Καταρχήν όχι. Εκτός βεβαίως εάν το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ερμηνευθεί κατά τρόπο που περιλαμβάνει οποιαδήποτε άσκηση ένοπλης επιθέσεως. Αυτό είναι κάτι δυναμικό και θα το δούμε εάν ομιγέννητο συμβεί κάποια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πώς θα ληφθεί υπόψη τότε. Τώρα, εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου σε γενικές γραμμές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν μία δικιά τους δυναμική. Ποια είναι η δικιά τους δυναμική? Η δικιά τους δυναμική είναι ότι υπογράφονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά καλούμαστε να τις εφαρμόσουμε πολλά χρόνια μετά. Η αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ μεταξύ Γαλλίας και Σερβίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τιμήθηκε από τη Γαλλία. Αντιθέτως, η αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας το 1939 οδήγησε στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα είναι θέμα δυναμικής και πολιτικών συνθήκων που θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αυτές οι συμφωνίες δεν γίνονται με σκοπό να πάμε σε πόλεμο. Γίνονται με σκοπό να περάσουν στην άλλη πλευρά το μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Εάν εσείς επιχειρήσετε να κάνετε όλα αυτά τα οποία κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι σφόδρα πιθανό να δείτε απέναντί σας και την Ελλάδα και τη Γαλλία. Επομένως, καλό είναι να αποφύγετε να μπείτε σε έναν τέτοιο πειρασμό να το δείτε. Τώρα, ως προς το θέμα της επικρατείας. Εδώ να υπενθυμίσω το εξής. Εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1996 και μετά, η Τουρκία δεν περιορίζει τις διεκδικήσεις της μόνον σε περιοχές υφαλοκρηπίδας και τώρα τον τελευταίο καιρό και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία. Είναι τα περίφημα αυτά 18 νησιά που δεν είναι 18 νησιά γιατί κάποια είναι συμπλέγματα νησιών όπως η Φούρνη επί παραδείγματι. Είναι αυτά τα 18 νησιά ή συμπλέγματα νησιών που βρίσκονται διάσπαρτα στο Αιγαίο και στα οποία έχουμε σαφή αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας. Αυτή η άποψη που είχε ξεκινήσει το 1996 για κάποια αρκετά χρόνια είχε χαθεί αλλά έχει επανέλθει δρυμύτερη τον τελευταίο καιρό. Και επίσης πριν από περίπου 3 εβδομάδες είδαμε μία νέα διάσταση αυτής της θεωρίας. Ως τώρα
οι Τούρκοι έλεγαν ότι η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας στρατιωτικοποιήσει τα νησιά, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Τώρα λέει κάτι διαφορετικό. Λέει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παραβιάζει τη συμφωνία του 1980, τις δύο συμφωνίες της Λοζάνης του 1923 για την Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία και τις συνθήκες των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά αυτά δεν περνούν στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα τα είχε πάρει υπό την αίρεση ότι θα κάνει αυτό το καθεστώς, θα εφαρμόσει αυτό το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Έχουμε λοιπόν μια σκαστή υπόθεση αμφισβητήσεως της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία. Άρα η σημασία της συμφωνίας δεν είναι μόνο για ΟΖ ή για υφαλοκρηπίδα, αλλά όταν έρχεται ο άλλος και σου αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σου, πρωτίστως είναι για την κυριαρχία σου. Τώρα, στο θέμα της ζώνης του Σαχέλ, έχουν υποθεί τα περισσότερα. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά κράτη ευρωπαϊκά συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται υπό τη Γαλλία στη ζώνη του Σαχέλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις μία συμφωνία η οποία θα γυρίσει στη λογική της προστάτηδας δυνάμεως. Προσέξτε τι εννοώ. Εάν η συμφωνία ήταν ετεροβαρής, δηλαδή μόνο η Γαλλία προσέφερε προστασία στην Ελλάδα και όχι δεν προσέφερε και η Ελλάδα κάποιο αντάλλαγμα στη Γαλλία, αυτό θα ήταν το κλασικό παράδειγμα μιας συμφωνίας σαν αυτές που δεν θέλουμε, ετεροβαρούς, όπου έχετε ένα κράτος και πουλάει προστασία σε ένα άλλο κράτος. Νομίζω κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θα ήθελε να ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες περιόδους. Άρα, το αντίτιμο για τη συγκεκριμένη καιρική αναφορά σε συνδρομή ακόμη και με τη χρήση ένοπλης βίας σε περίπτωση ένοπλης επιθέσεως περιλαμβάνει, εκτός από την αγορά των υπηκών συστημάτων, και τυχόν επιχειρήσεις στη ζώνη του Σαχέλ. Κατά τη γνώμη μου, είναι τόσο σημαντικό το πρώτο σημείο που οτιδήποτε άλλο είναι δευτερεύουσα σημασίας. Τώρα, ως προς το θέμα των οπλικών συστημάτων. Οι κύριοι βεβαίως που μίλησαν, οι κύριοι αξιωματικοί, είναι πολύ ειδικότεροι μου. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι γίνεται. Το μόνο για το οποίο όμως μπορώ να έχω άποψη, γιατί το έχω ζήσει στη Βουλή, είναι ότι η Ελλάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για αντικειμενικούς σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγους, έμεινε χωρίς να προχωρήσει σε νέους εξοπλισμούς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αποδεχθεί ότι το αντίτιμο της ελευθερίας μας και της ανεξαρτησίας μας έναντι μιας διαρκώς επιθετικής Τουρκίας είναι να δαπανούμε πολύ περισσότερο από το μέσο όρο χρήματα για την άμυνα της χώρας μας. Τα τελευταία 10-11 χρόνια, για αντικειμενικούς λόγους σε μεγάλο βαθμό, δεν υπήρχε δυνατότητα δαπάνης επιπλέον χρημάτων. Με αποτέλεσμα μία σειρά από οπλικά συστήματα τα οποία είχαμε αγοράσει να περιπέσουν σε αχρησία να περιπέσουν σε αχρησία και να με αυτόν τον τρόπο να απαξιωθεί μία επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όχι μία, πολλές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μία προσπάθεια να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα οπλικά συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έπαψαν να συμμετέχουν στην άμυνα της χώρας και τα ξαναβάζουμε σιγά σιγά μέσα και να μπορέσουμε να αγοράσουμε νέα οπλικά συστήματα. Κατά κοινή εκτίμηση, τα νέα οπλικά συστήματα είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και μπορούν να δώσουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Πότε γίνονται όλα αυτά? Γίνονται όταν η Τουρκία για δικούς της λόγους, και το τονίζω αυτό, είναι καθαροί λόγοι της Τουρκίας αυτό που έχει συμβεί, έχουν απομακρυνθεί από τη Δύση και έχουν χάσει εδώ και αρκετό καιρό τη δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν νέα οπλικά συστήματα από την Αμερική. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
σημαίνει ότι η αμυντική τους ικανότητα, η οποία ήταν υψηλότατη, μειώνεται. Σημαίνει ότι εμείς έχουμε πάρει το πάνω χέρι? Όχι βέβαια. Θέλουμε πολύ καιρό για να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία τα πράγματα στο Αιγαίο. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουμε μπει σε αυτή τη λογική και αποκαθιστούμε και τα παλαιά οπλικά συστήματα και παίρνουμε και καινούργια. Τώρα, ως προς τη συμφωνία για την Αμερική, με την Αμερική, είναι οπωσδήποτε σημαντική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η πενταετής διάρκεια που έχει, ως τώρα υπενθυμίζω η διάρκεια της ήταν ετήσια, η πενταετής διάρκεια που έχει δίνει τη δυνατότητα στους Αμερικανούς να δαπανίσουν χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών στις βάσεις στρατιωτικές που θα χρησιμοποιούν, υποδομών που χρησιμοποιούν παράλληλα και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτά συμβαίνουν, και αυτό είναι στρατηγική σημασία, είναι ότι αυτά συμβαίνουν σε μία εποχή στην οποία η Τουρκία απομακρύνεται με σταθερά βήματα από τη Δύση και από την Αμερική. Επομένως, η σχέση με την Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση, αρχίζει να αποκτά στοιχεία στρατηγικής σχέσεως ανεξάρτητα από το ότι... Συγγνώμη, ένα κρύωμα από air condition με ταλαιπωρεί. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. Δηλαδή, ενώ ως τώρα η Αμερική αντιμετώπιζε Ελλάδα και Τουρκία ως ένα δίδυμο, στο οποίο η Τουρκία ήταν κατ' ουσίαν ο ισχυρός παίκτης και η Ελλάδα ο αδύναμος παίκτης, αλλά ήταν ένα δίδυμο. Η συμφωνία αυτή μας βάζει σιγά σιγά στη λογική ότι η Ελλάδα αρχίζει να αντιμετωπίζεται αυτόνομα από την Τουρκία. Και εδώ έρχομαι σε μια τρίτη συμφωνία που εγώ τη θεωρώ εξαιρετικά μεγάλη σημασία, αυτή που υπεγράφει πριν από τρεις ημέρες μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου ως προς τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ θα κάνω ένα ευρύτερο σχόλιο για τον αγωγό EastMed. Ο αγωγός EastMed ήταν ένα σχέδιο στρατηγικής σημασίας το οποίο έφερνε κοντά Ελλάδα-Κύπρο με το Ισραήλ. Είχε όμως και εξακολουθεί να έχει σοβαρότατα προβλήματα υλοποιήσεως, ένα από τα οποία είναι και η διαδρομή, η πορεία που θα ακολουθήσει ο αγωγός. Όταν μιλάμε για αγωγούς τέτοιου τύπου, ας φανταστούμε τεράστια σκάφη τα οποία κουβαλάνε πάνω τους αγωγούς, είναι με ένα καινούριο σύστημα στο οποίο η αγωγή είναι σαν μια κουβαρίστρα πάνω στο σκάφος. Φανταστείτε ότι όμως όλα αυτά είναι τεραστίου μεγέθους και τα οποία τα απλώνουμε, σκάβουμε στο βυθό της θάλασσας, τα αγκυρώνουμε εκεί και τα αφήνουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την άδεια του παράκτιου κράτους, του κράτους που έχει την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΣ. Και εδώ προκύπτει το πρόβλημα ότι η περιοχή από την οποία είναι να περάσει ο συγκεκριμένος αγωγός EastMed είναι μια περιοχή που διεκδικείται από την Τουρκία και είναι φυσικό ότι η Τουρκία θα ζητήσει, θα απαιτήσει να ληφθεί άδεια από αυτήν για να περάσει ο αγωγός. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Αντιθέτως, ένα καλώδιο έχει πολύ πιο απλή διαδικασία. Καταρχάς είναι πολύ πιο φθηνό να τοποθετηθεί. Το δεύτερο σημείο είναι ότι εν αντιθέσει προς τους αγωγούς, τα καλώδια γίνονται απλώς με ενημέρωση, δηλαδή ότι ένα κράτος θα ποντίσει καλώδια στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το τρίτο σημείο, πολύ σημαντικό, είναι ότι το καλώδιο θα ακολουθήσει πορεία μέσα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου, όπως χαράχτηκε πέρσι τον Αύγουστο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ενέργεια. Εάν η ενέργεια έχει έρθει υπό τη μορφή φυσικού αερίου, θα πρέπει να πάει σε κάποιο εργοστάσιο για να μπορέσει να μετεξελιχθεί σε ηλεκτρικό ρεύμα.
εάν η ενέργεια έρθει απευθείας από την Αίγυπτο, τότε τα πράγματα αλλάζουν ριζικά και η ενέργεια αυτή μπορεί να εξαχθεί με σχετικά φθηνό τρόπο και προς την Ευρώπη. Παλιά, πριν από 15-20 χρόνια, η τεχνολογία αυτή είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Όσο πιο μακριά ήταν η διαδρομή του καλωδίου, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικού ρεύματος χανόταν. Η τεχνολογία όμως η οποία έχει βγει τα τελευταία χρόνια, όπου στο καλώδιο μέσα δεν είναι πλέον χαλκός, αλλά είναι ένα είδος πεπιεσμένου χαρτιού που είναι στην προκειμένη περίπτωση καλός, εξαιρετικός αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστες απώλειες. Απώλειες τάξεως του 0,5-1%. Πράγμα το οποίο είναι πρακτικώς αδιάφορο. Η Αίγυπτος καθίσταται έτσι ο μεγάλος κερδισμένος από όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, διότι σε αυτήν πηγαίνουν τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί στην Κύπρο και στο Ισραήλ και βεβαίως στην Αίγυπτο, και από την Αίγυπτο θα εξαχθεί ηλεκτρικό ρεύμα προς την Ευρώπη. Αυτό κάνει την Αίγυπτο ως τον εναλλακτικό κόμβο προς την Τουρκία, η οποία έχει φροντίσει τα τελευταία χρόνια, μάλλον μέχρι το 2015, να περάσουν από τη χώρα της σειρά αγωγών φυσικού αερίου, οι οποίες κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Κύριε Κορομπίλη, μιλάω ήδη 20 λεπτά. Βεβαίως, και νομίζω... και βάλαμε και τους σχετικούς χάρτες, αυτό που λέγατε, και για τη Συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και ο μεγάλος κερδισμένος που είναι η Αίγυπτος. Θα θέλαμε πριν και ένα σχόλιο για το Καστελόριζο. Βλέπετε ότι συστηματικά αγνοεί το Καστελόριζο η Τουρκία για να μπορέσει να έχει αυτές τις μαξιμαλιστικές απόψεις. Πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα? Με συγχωρείτε, επειδή είχε μια μικρή διακοπή. Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο, γιατί σας έχασα. Βεβαίως. Λέω ότι όσο μιλούσατε, βάζαμε και τους χάρτες που είπαμε, αλλά να, τώρα και στο χάρτη τελευταίο, τώρα που είναι η συμφωνία με την Αίγυπτο, η ΑΟΣ της Αιγύπτου, βλέπουμε ότι συνεχώς η Τουρκία εξαφανίζει από τους δικούς χάρτες το Καστελόριζο, για να μπορέσει να επεκτείνει τις μαξιμαλιστικές της απόψεις. Πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την τακτική? Δεν μπορούμε, υπό την έννοια η Τουρκία θα συνεχίσει την πορεία της. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Και εμείς πάνω στο Καστελόριζο, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Περιλαμβάνεται στο σύστημα ασφαλείας της υπόλοιπης Ελλάδος. Το Καστελόριζο δεν κινδυνεύει. Από εκεί και πέρα, η θέση μας είναι ότι η συμφωνία που θα γίνει οψέποτε με την Τουρκία, αν θέλει ποτέ να κάνει συμφωνία, θα είναι ενιαία από τον Εύρο στο Καστελόριζο. Η Τουρκία θέλει να κάνει μια συμφωνία τοπική για το Καστελόριζο, αποσπώντας το από όλα τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά, για να πετύχει αυτό το οποίο λέει τόσο συχνά. Δηλαδή, τι λέει η Τουρκία? Λέει, ένα μικρό νησάκι με τόσο περιορισμένες ακτές θα μου κόψει όλη αυτή την υφαλοκρηπίδα που είναι ακριβώς μπροστά μου? Η απάντηση είναι ότι και το νησάκι να μην υπήρχε, το Καστελόριζο που λέει η Τουρκία, θα αρκούσε το 70% της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου μπορεί να το διεκδικήσει η Κρήτη και η Ρόδος, ως εκ του μεγέθους και της γεωγραφικής τους θέσεως. Επομένως, δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία εντάσσονται τα δικαιώματα της Ελλάδος επί της υφαλοκρηπίδας. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει το Καστελόριζο. Okay. Άρα, ενιαία η γραμμή είναι απλή, ενιαία χάραξη από τον Εύρο ως το Καστελόριζο. Ο κύριος Χριστίδης στην εισήγησή του είπε ότι επιβάλλεται μέσα στην επόμενη δεκαετία να γίνει η επέκταση των 12 μιλίων. Και μάλιστα έχουμε και ένα ερώτημα από τον κύριο Γεωργόπουλο προς εσάς, κύριε Συρίγκο. Δεν ήρθε ο καιρός για επέκταση στα 12. Ανακήρυξη μονομερός, οριοθέτηση με την Κύπρο και ολοκληρωμένη οριοθέτηση με Αίγυπτο. Εάν όχι τώρα, πότε θα γίνει αυτό? Μήπως περιμένουμε να πάρουμε τα οπλικά συστήματα για να προχωρήσουμε? Να ξεκινήσω για την οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Αίγυπτος δεν ενδιαφέρεται σε αυτή τη φάση να προχωρήσει στην υπόλοιπη οριοθέτηση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο.
ως προς τα χωρικά ύδατα. Είμαι υπέρμαχος και παραμένω υπέρμαχος της αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων. Να ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος του κάζους Μπέλη με την Τουρκία. Μπορεί να είναι παράνομο, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι το αγνοείς. Επομένως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει πρώτα να προηγηθεί συνεννόηση με όλους τους συμμάχους μας και με τις χώρες οι οποίες είναι στη Μαύρη Θάλασσα και χρησιμοποιούν το Αιγαίο για το τι θα κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει πολύ σωστή διπλωματική προετοιμασία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Τέλος, ως προς την οριοθέτηση με την Κύπρο. Η θέση μου είναι ότι το πρόβλημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έχει μπερδευτεί απίστευτα μετά την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης το Νοέμβριο του 2019, θα μπορέσει να επιληθεί μόνο μέσα από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, όπου εκεί θα ενέτασα και τη συμφωνία και την οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Μάλιστα. Ο κύριος Χριστίδης θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτό. Το μικρόφωνο λίγο, κύριε Χριστίδη. Για το θέμα της ΑΟΣ και όπως το θέτει, θα ήθελα να το ρωτήσω ποιο διεθνές δικαστήριο, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτική ηγεσία βγαίνει θέλει της Χάγης και γιατί όχι του Αμβούργου τη στιγμή που μιλάμε για ΑΟΣ, να μην πω για θαλάσσιες ζώνες, να πω μόνο για ΑΟΣ. Και το δεύτερο που θέλω να το ρωτήσω, γιατί είναι τόσο, επειδή έχει την εμπειρία ως καθηγητής, γιατί είναι τόσο αισιόδοξος όταν τα 40 χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε τα 12 μιλιανό, είχαμε τη δυνατότητα, σαν μοναδική χώρα, γιατί πιστεύει ότι θα τα κάνουμε στο μέλλον. Και ότι θα φύγουμε από το φοβικό σύνδρομο που κυριαρχεί πολλά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η ερώτηση. Και θα ήθελα να μου απαντήσει, γιατί δεν έχω από την απάντηση που έδωσε για το θέμα της κυριαρχίας και λοιπά με την εισήγησή μου, θα ήθελα να είναι λίγο πιο λεπτομερής στο θέμα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως το έχω θέσει. Να προσθέσω και κάτι πριν να απαντήσετε, κύριε Συρίγο. Ενθυμούμε τώρα τον Μάρτιο του 1987, όταν έβγαινε το σεισμικ έξω, έκαναμε τότε, επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, δύο σοβαρότατες διπλωματικές κινήσεις. Η πρώτη, ενημερώσαμε τις πρεσβείες των μεγάλων, των δυτικών χωρών, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, ότι έτσι και έρθει θα το εμβολήσουμε. Και παράλληλα τους πρέσβεις των μικρών, των βαλκανικών χωρών, ήρθανε, τους ενημέρωσε νομίζω ο υπουργός, ήταν ο κύριος Παπούλιας, ότι η Ελλάδα δεν κάνει πίσω. Όταν λοιπόν είδε η Τουρκία την αταλάντευτη θέλησή μας να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, γύρισε πίσω. Μήπως λοιπόν όταν οπλιστούμε κατάλληλα με τον εξορισμό των F-16, με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά και τις κορβέτες που ίσως έρθουν, φαντάζομαι, κύριε Χριστή, θα έχουμε φτάσει στη δεκαετία, να είναι καιρός πλέον να το τολμήσουμε για να λήξει αυτή η ιστορία. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να συμβάλλω στη συζήτηση, παίρνοντας από εσάς προς τον κύριο Υπουργό και ο κύριος Αρχηγός, ο κύριος Αγία, ο κύριος Βαΐτσης, εξαίρετος, όπως γνωρίζετε, ήταν στα Φάντομ, αν δεν απατώ, και εγώ έχω κάνει και στο Έλλη Λίμνος. Άρα είχαμε το timing τη δεκαετία του 80, δεν είχαμε υπογράψει τη σύμβαση, να κάνουμε αυτό που λέτε. Το θέτω και αυτό σαν ερώτηση στον κύριο Υπουργό, αν αυτό είναι η γενική κατεύθυνση, θα έλεγα, του πολιτικού μας συστήματος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι με κάνει να πιστεύω ότι έχουμε πλέον μπει σιγά σιγά στη λογική ότι η αύξηση των χωρικών υδάτων είναι περίπου μονόδρομος. Μία σειρά από πράγματα. Το πρώτο, η διαπίστωση ότι ξεκινά από το πιο απλό. Το ανέφερε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Υπεραλίευση, λέει. Η υπεραλίευση οφείλεται στο ότι ναι μεν
γίνεται η υπεραλίευση εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στα 6 μίλια, αλλά οφείλεται και στο ότι πέραν των 6 μιλίων γίνεται πάρτι, πανηγύρι. Ψαρεύουν οι πάντες όπως μπορούν και όπου μπορούν. Αυτό για περιοχές όπως το Θρακικό Πέλαγος, οι οποίες είναι αβαθείς μέχρι και 15 μίλια από τις ακτές, σημαίνει ότι ο γόνος του ψαριού καταστρέφεται στα 6, στα 7, στα 8, στα 10, στα 12, στα 15 μίλια. Άρα μπορείς να προστατεύσεις το θέμα της αλιείας μέσα από την αύξηση των χωρικών υδάτων. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Θέμα ενέργειας. Η τάση η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι και η οποία καθίσταται όλο και πιο φθηνή, είναι πάρκα θαλασσίων ανεμογεννητριών, τα οποία δεν είναι πλέον πακτωμένα στο βυθό της θάλασσας, αλλά αγκυροβολημένα και καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις. Δεν είναι όπως οι ανεμογεννητριές που είναι πάνω στα βουνά, που η μία από την άλλη απέχει 500-600 μέτρα. Είναι ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι στην κυριολεξία η μία δίπλα στην άλλη και εγκαθίστανται ακριβώς σε τέτοια σημεία στα οποία υπάρχει πολλή αιωλική ενέργεια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων αυξάνει τις περιοχές όπου μπορούν χωρίς πρόβλημα να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες και χωρίς αμφισβητήσεις και χωρίς τίποτε άλλο. Διότι αν πούμε ότι τις τοποθετούμε γενικώς και ορίστως μέσα στην ΑΟΣ, αρχίζει πάλι γνωστή αμφισβήτηση για την ΑΟΣ από την Τουρκία, όπως είναι η ίδια αμφισβήτηση που υπάρχει σήμερα για την υφαλοκρηπίδα. Σημείο τρίτο, το περιβάλλον. Είναι εντελώς διαφορετική η προστασία η οποία παρέχεται στο περιβάλλον εντός των χωρικών υδάτων και εντελώς διαφορετική εκτός των χωρικών υδάτων, ακόμη και μέσα στην ΑΟΣ. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια περίοδο αυξήσεως του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και αναζητήσεως περισσότερων πηγών ενέργειας, αλλά και προστασίας και πραγμάτων εντός εισαγωγικών απλών, όπως της αλιείας, η πιθανότητα αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων αρχίζει να έχει μπει σοβαρά πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ως προς το θέμα του δικαστηρίου, υπενθυμίζω ότι από τον Ιανουάριο του 2015 υπάρχει δήλωση της ελληνικής πλευράς ότι προτιμά επίλυση των ελληνοτουρκικών μέσα από προσφυγή στο δικαστήριο της θάλασσας στο Αμβούργο. Γιατί το έκανε αυτό η ελληνική πλευρά? Το έκανε διότι το Διεθνές Δικαστήριο δεν παρέχει εχέγγυα δικαιοσύνης? Όχι. Το έκανε διότι στο δικαστήριο αυτό για να συμμετάσχει κάποιος πρέπει να έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, οπότε είναι ένας έμεσος τρόπος να την οθήσει για να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου της Θαλάσσης. Επειδή τα πράγματα έχουν δική τους δυναμική όμως, μία τυχόν συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να επιληθεί είτε από το Διεθνές Δικαστήριο για τη Θάλασσα, είτε εάν επιλέξουν τα μέρη το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είτε από ένα τμήμα του Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης, όπως είχε γίνει παλιότερα μεταξύ Αμερικής και Καναδά, είτε και από ένα διαιτητικό δικαστήριο. Θέλω να πω δηλαδή, όταν επί χρόνια επιδιώκεις ο οριοθέτης της υφαλοκρηπίδας με συγκεκριμένο τρόπο, εάν έρθει ο άλλος και σου πει «Ναι, πάμε να οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα μας από τον Εύρο στο Καστελόριζο, αλλά δεν θέλω να πάω στο δικαστήριο του δικαίου της θαλάσσης. Θέλω να πάω στο Διεθνές Δικαστήριο». Εμείς θα τους πούμε όχι? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτά που με ρωτήσατε. Θεωρώ ότι προσπάθησα τουλάχιστον. Αν υπάρχουν απορίες, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Βαΐτση. Ναι, κύριε Βαΐτση. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα μπορούσε ποτέ η Ελλάδα με την Τουρκία να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, χωρίς η Τουρκία παράλληλα να θέσει το θέμα της αμφισβήτησης των νήσων? Να μιλήσουμε, θα πει η Τουρκία, για την υφαλοκρηπίδα, αλλά πρώτα θα πρέπει να λύσουμε το θέμα που ανήκει σε ποιον το κάθε ένα νησί. Άρα λοιπόν βάζει στο τραπέζι ένα πολύ ωραίο τρόπο και σύμφωνα με αυτά που εμείς ζητούμε, το αίτημά της από το 1996 και εντεύθεν για τις γκρίζες ζώνες σε ό,τι αφορά τα νησιά στο Αιγαίο. Εδώ να προσθέσω ένα έξυπνο
τέχνασμα του Πρωθυπουργού ακριβώς πριν ένα μήνα, 24 Σεπτεμβρίου του 2021, στον ΟΗΕ, στην Αμερική. Είπε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη: «Έχω ένα όραμα για την Ανατολική Μεσόγειο. Αντί να συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε ενάντια στους νέους κοινούς εχθρούς». Αυτά που είπατε, κύριε Συρίγο, την κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει εξίσου τις δύο χώρες μας, αλλά και την απειλή της παράνομης μετανάστευσης, όπου η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, συνεργαζόμενοι με εμάς, προκειμένου να εξαλείψουμε τα παράνομα δίκτυα διακινητών, που εκμεταλλεύονται την απόγνωση ευάλωτων ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά που οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν από κοινού. Είμαστε προορισμένοι από την ιστορία και τη γεωγραφία, δυστυχώς να συνυπάρχουμε. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να το κάνουμε με τρόπο ειρηνικό και με στόχο την ευημερία. Ήταν ένα πολύ έξυπνο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτό τον κοινό στόχο. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Πτέραρχο. Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία δέχεται να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο γενικώς. Υπό οποιουσδήποτε όρους. Δεν έχει λόγους να το κάνει άλλωστε, διότι εκείνο το οποίο έχει επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια είναι δια της διαρκούς ασκήσεως πιέσεων και των διαρκών αμφισβητήσεων, έχει δημιουργήσει διεθνώς την εντύπωση ότι το Αιγαίο είναι μια ζώνη γκρίζων ζωνών, αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Επειδή ήσασταν τότε, όταν άρχισε η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Βόρειο Αιγαίο, τον Μάρτιο του 2016, θα θυμάστε, εγώ τα είχα βιώσει από μια άλλη θέση εντελώς. Έτυχε να βρίσκομαι στο ΝΑΤΟ και να μας ρωτάνε Γερμανοί και Ολλανδοί έκπληκτοι τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Για ποιο λόγο οι Τούρκοι δεν θέλουν τα πλοία να πετρελαιώνουν, να παίρνουν καύσιμα στη Μυτιλίνη, παραδείγματι, στη Χίο. Για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα με μικρότερα, δεν αφήνουν να προχωρήσει προς τα κάτω, δηλαδή θέτουν βέτο να προχωρήσει προς τα Δωδεκάνησα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα προβλήματα. Η Τουρκία δεν έχει καμία όρεξη να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Εάν ομιγέννητο, για την Τουρκία ομιγέννητο, δεχθεί η Τουρκία να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο, είναι βέβαιο ότι θα μας θέσει ως προϋπόθεση της γκρίζες ζώνης. Δηλαδή θα μας πει, πάμε να συζητήσουμε για γκρίζες ζώνες. Από τα λίγα τα οποία έχουν βγει από τις συζητήσεις που γίνονται στις διερευνητικές συνομιλίες, φαίνεται ότι στο παρελθόν μία τουρκική πρόταση ήτανε θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, καθώς και θέματα συναφή που θα προκύψουν από την οριοθέτηση. Το θέμα τα συναφή είναι σαφές ότι αφορά σε αυτό που η Τουρκία αποκαλεί γκρίζες ζώνες κυριαρχίας. Υπό την έννοια ότι οι ζώνες χαράσσονται γύρω από συγκεκριμένη περιοχή, από συγκεκριμένο νησί, το οποίο ανήκει... Με συγχωρείτε, με έχει αλλάξει τα φώτα ο λαιμός μου. Χαράζονται γύρω από συγκεκριμένο νησί. Εάν δεν ξέρουμε, αν η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία στο συγκεκριμένο νησί, τότε πώς θα χαράξει ζώνες γύρω από αυτό το νησί και να πει σε ποιον ανήκεις. Γι' αυτό η Τουρκία επέμενε σε αυτή την πονηρή διάταξη Ελλάδα για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ό,τι άλλο συναφές θέμα προκύψει. Μάλιστα. Ερώτημα για τον κύριο Χριστίδη. Οι Τούρκες φρεγάτες TF2000 των 7.000 τόνων, σε τι κατάσταση είναι σε σχέση με τις δικές μας, τις Μπελαρά, που είναι μικρότερες, 4.500 τόνων. Έχετε αξιολόγηση? Δεν έχει μεγάλη σχέση το θέμα του εκτοπίσματος σε σχέση με τα συστήματα που φέρει ένα πλοίο. Δηλαδή και οι κορβέτες, οι σύγχρονες κορβέτες, άμα δείτε, είναι πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Απλώς όσο μεγαλύτερο είναι το εκτόπισμα του πλοίου, κατά την άποψή μου και την τεχνοκρατική άποψη, θα έλεγα, των αξιωματικών, έχει και μεγαλύτερο ραντάρ. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πολύ μεγαλύτερη ισχύ, να το πω πάρα πολύ απλά. Άρα μπορεί να πιάνει σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Έστω 400, τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Αγία, μπορεί να τα εξηγήσει. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι LCF, οι φρεγάτες της Ολλανδίας,
που γίνανε, αν θυμάμαι καλά, στη δεκαετία του 90, του 90 με, του 2000, μπήκανε μέσα στη Βουλή σαν κορβέτες. Γίνανε κορβετοφρεγάτες και τέλος είναι φρεγάτες άνω των 6.500 τόνων. Αυτό το δίνω σαν input στον κύριο Υπουργό. Αυτό έχει και πολλά άλλα τεχνικά πλεονεκτήματα. Ότι το καράβι δεν κουνιέται πάρα πολύ, ότι τα συστήματά του είναι πιο σταθερά. Άρα οι TF2000 δεν με προβληματίζουν, διότι δεν θα έχουν την τεχνολογία την οποία έχουν οι γαλλικές φρεγάτες, οι FDI. Άρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα... Είναι πολύ καλές, όχι, όχι, να μην είναι, είναι πολύ καλές, είναι εξαιρετικά καλές, αλλά εξακολουθούν να είναι ένα κλικ κάτω από τις γαλλικές φρεγάτες. Το άλλο όμως πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι είναι καθαρά τουρκικό προϊόν κατά 65-70%, άρα θα είναι και πιο, θα έλεγα, ό,τι αφορά στον εφοδιασμό, πιο διαθέσιμες. Θα έχουν το redundancy που λέμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και μη εξαρτώμενο σε μεγάλο βαθμό. Άρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι νέες φρεγάτες, η Μπελαρά, είναι ο νέος Αβέροφ. Τι λέτε, κύριε Χριστόδη? Όχι. Έχουν και το σχήμα υπλώρητο, άμα δείτε είναι σαν το Αβέροφ. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η πολιτική μας, το πολιτικό μας σύστημα, θέλω να πιστεύω στο σύνολό του ότι έχει οριμάσει με αυτή την έννοια δελώ, και θα πάει για ναυτικό πρόγραμμα, όχι μόνο ναυτικό. Είπε και για την αμυντική βιομηχανία, ήταν πολύ αιχμηρός ο κύριος αρχηγός, ο επίτιμος αρχηγός της αεροπορίας, το τι μας λείπει. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται στρατηγική και προγραμματισμό στρατηγικής εξοπλισμών και να μην πετάμε τα χρήματα χωρίς να τα έχουμε βάλει σε ένα πρόγραμμα. Διότι αυτό σημαίνει κατά την άποψή μου. Είπα και προηγουμένως, μηδενική είναι η επιστροφή, η βιομηχανική επιστροφή. Ανήκουστο. Και οι σκάλπ της Ναβάλ πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε και στις φρεγάτες. Κύριε Αρχηγέ, κύριε Βαΐτση. Τι είπατε πάλι, δεν άκουσα. Για τις Ναβάλ, για τις φρεγάτες είναι ο κύριος Χριστίδης. Όχι, τα βλήματα σκάλπ, τα... που έχετε... Τα σκάλπ Ναβάλ, προσέξτε. Είπα προηγουμένως, είναι λάθος εάν δεν τα βάλουμε. Και θα είναι εφιαλτικό λάθος, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αν δεν τα κάνουμε fitted for. Δηλαδή, να πληρώσουμε τώρα πολύ λίγα χρήματα και να τα βάλουμε πάνω όταν θα τα χρειαστούμε, εάν τα χρειαστούμε. Ό,τι αφορά τα βλήματα Scout Naval, σίγουρα τα ξέρει ο κύριος Βαΐτσης, διότι τα χειρίστηκε κιόλας ενώ σαν αρχηγός. Μπορεί να πει αυτός περισσότερο από μένα. Κύριε Βαΐτση. Ναι, τα Scalp Naval είναι πραγματικά ένα απίστευτο όπλο που στην περίπτωση της δική μας είναι τεράστιος πολλαπλασιαστής ισχύος. Μπορεί να φτάσει η εμβέλειά του και πέραν των χιλιομέτρων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενώ αντίστοιχα να σας πω τα Scalp τα οποία παίρνουν τα αεροσκάφη, βέβαια κανείς ακριβώς δεν ξέρει την εμβέλεια, διότι υπάρχει ένα, ας πούμε, τρίκ. Όταν η εμβέλεια ξεπερνά τα 200 μίλια, θεωρείται στρατηγικό όπλο. Και οι εταιρείες πολλές φορές, για να μην ενταχθεί σε μία άλλη κατηγορία όπλων για τα οποία υπάρχουν περιορισμοί εξαγωγών, βάζουν υποδέστερες εμβέλειες. Αλλά και τα δύο όπλα είναι πραγματικά εξαιρετικά. Και το σκάλπ τα οποία παίρνουν τα δικά μας αεροσκάφη, αλλά και τα Scalp Naval, στα οποία συμφωνώ απολύτως με τον κύριο αρχηγό, τον κύριο Χριστίδη, ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στις φρεγάτες. Αλλά μην ξεχνάμε αντίστοιχα τέτοια βλήματα και τέτοια εμβέλειας έχουν και οι γειτονές μας, τα οποία μάλιστα είναι κατασκευής τουρκικής, θα σας πω για τα βλήματα τα SOM, τα οποία είναι και αυτά cruise missiles και έχουν κάνει και μία... Έχουν το κανονικό το βλήμα του οποίου η εμβέλεια ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα και έχουν κάνει και μία μετατροπή σε ένα, όπως το λένε, SOM-J, το οποίο είναι για να μπει σε κάποια κατηγορία UAV που έχουν οι Τούρκοι, τα οποία τα έχουν ήδη στην ενέργεια και μάλιστα είχαν κάνει αυτή τη μετατροπή για να μπαίνουν μέσα στα F-35, το οποίο ήταν η πρώτη χώρα που είχε ένα cruise missile μέσα στο F-35 εσωτερικά.
Γιατί ξέρετε, το F-35 για να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του stealth δεν έχει εξωτερικά φορτία. Ό,τι όπλα υπάρχουν, είναι εσωτερικά μέσα. Μία τελευταία ερώτηση και για τους δύο αρχηγούς. Για το πρόγραμμα των Papa 3 Orion, τα οποία είναι τα παλαιά αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού, τα οποία τα πετάνε χειριστές της αεροπορίας με πλήρωμα του πολεμικού ναυτικού και τελευταία εκπαιδεύονται και δικοί μας, του πολεμικού ναυτικού. Ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη να δοθούν αυτά τα 500 εκατομμύρια από την κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση, της ανακατασκευής των 5, ένα συν των 4, ένα της ενδιάμεσης λύσης και των 4 τα οποία θα έρθουν σε 2 χρόνια από τώρα. Τι λέτε? Και ο κύριος Χριστίδης θα είχε χαρακτηρίσει την εισήγησή του ως τους καραβαίους. Ωραία. Άρα να απαντήσω πρώτος, γιατί νομίζω πιο έμπειρος αυτό θα είναι ο κύριος Φαΐκης. Θα μπορούσα να απαντήσω ο Κοσμάς, δεν είσαι και πρώτος, αλλά θα ήθελα πρώτα την ναυτική διάθεση. Υπάρχει και για τους δύο. Ο χώρος θα είμαι τυπικά, θα παραμείνω μόνο για τα του ναυτικού. Θα απαντήσω ότι ως επιχειρησιακό όπλο χρειαζόταν για το ναυτικό. Είπα στην εισήγησή μου πώς τα θεωρώ για τους εξυγχρονισμένους καραβαίους και για την αμυντική βιομηχανία. Θα πω όμως πώς το βλέπω σαν... αν γύριζα πίσω σαν νεότερος, γιατί ότι δώσαμε πάρα πολλά χρήματα σε λάθος χρόνο. Θα μπορούσαν τη δουλειά των Papa 3 να την κάνουν τα UCAS, οι UAS. Νομίζω ότι δώσαμε πάρα πολλά χρήματα για να κάνουμε μια δουλειά πολύ φθηνότερη σε λάθος χρόνο. Και εύχομαι να βγουν γρήγορα σε ενέργεια. Και λέω εύχομαι γιατί δεν ξέρω πότε θα βγουν. Και ακόμα δεν τα έχουμε. Ναι, κύριε Βάιτς. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χριστίδη. Κατά την άποψή μου, και μακάρι να έχω λάθος, ήταν λαθασμένη επιλογή. Εκ του αποτελέσματος, από ό,τι φαίνεται, διότι το 2015... Ελήφθη η απόφαση λίγες ημέρες πριν εγώ αναλάβω αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Και ως αεροπορία είχαμε πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, τα αεροσκάφη ήταν σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, διότι είχε αποφασιστεί πάλι τότε λανθασμένα να βγουν από την ενέργεια. Δεν ξέρω, κύριε Αρχηγέ, αν συμφωνείτε σε αυτό. Ήταν πολύ βεβαιασμένη η απόφαση απόσυρσης των Papa 3, αν και τα αεροσκάφη είχαν αρκετό υπόλοιπο ροντ πτήσεων, τότε, επειδή ήμασταν ακόμη σε μία περίοδο που θεωρούσαμε ότι έχουμε τους πόρους για να πάμε σε νέες προμήθειες, αυτό που τουλάχιστον ως εντύπωση κυκλοφορεί είναι ότι τότε η ηγεσία, με σκοπό να πιέσει σε μία προμήθεια νέων αεροσκαφών, αποφάσισε την απόσυρσή τους. Λοιπόν, και ξανακάναμε το δεύτερο λάθος, μακάρι να μην είναι έτσι, που πήγαμε στην ενεργοποίηση εκ νέου των αεροσκαφών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και είμαστε ακόμη, έχουν περάσει τώρα ήδη 6 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης και ακόμη πολεμάμε με τις όποιες παθογένειες υπάρχουν στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία να βγάλουμε τα αεροσκάφη εν ενεργεία, ενώ την τότε περίοδο υπήρχαν πολύ καλύτερες, κατά την άποψή μου, επιλογές με λιγότερα χρήματα, μεγαλύτερο αριθμό αεροσκαφών και σε πολύ μικρότερο χρόνο απόκτησής τους. Έχω βρεθεί σε μία αεροπορική έκθεση στην περίοδο εκείνη μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ξαναγηθήκαμε σε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας που ήταν κατάλληλο για τις θάλασσες τις δικές μας και τον χώρο των δικών μας, με πολύ καλύτερες επιλογές και στα συστήματα που είχαν πάνω το αεροσκάφη και οικονομικά και ως προς το χρόνο απόκτησης του. Μάλιστα. Κύριε Συρίκο, θα κλείσω με εσάς. Αν θέλετε να κάνετε τον τελικό απολογισμό των δύο συμφωνιών και να κλείσουμε. Δεν θα κάνω απολογισμό των δύο συμφωνιών, θα κάνω ένα ευρύτερο σχόλιο για συμφωνίες. Mm.
Μακιαβέλη λέει στον ηγεμόνα του, δίνει δύο συμβουλές. Του λέει να έχεις ισχυρό στρατό και να έχεις ισχυρούς συμμάχους. Μόνο ο ισχυρός στρατός δεν σου φτάνει να αντιμετωπίσεις όλα τα γειτονικά σου κράτη άμα συνασπιστούν εναντίον σου. Μόνον ισχυροί σύμμαχοι χωρίς στρατό δεν σου φτάνουν αν ένας από τους συμμάχους σου παρασπονδύσει. Χρειάζεσαι και τα δύο. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 2010 και μετά, γιατί αυτό είναι ένα διαχρονικό επίτευγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα κινείται στη λογική, έχει ανακαλύψει και πάλι τη γειτονιά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινήσαμε με Ισραήλ και με Αίγυπτο και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ευτυχήσει να έχουμε αναπτύξει στενότατες σχέσεις με μία σειρά κρατών της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και κάπου εκεί θα ενέτασα και τη συμφωνία με τη Γαλλία, που είναι το ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή της ολόκληρης της Μεσογείου. Όλα αυτά δεν γίνονται με σκοπό τον πόλεμο, αλλά με σκοπό την αποτροπή του πολέμου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ξαναφτιάχνουμε έναν ισχυρό στρατό και μέσα από συμμαχίες περνάμε το μήνυμα προς την άλλη πλευρά να μην διανοηθεί, να μπει στη λογική, να δοκιμάσει εάν οι συμμαχίες λειτουργούν ή όχι. Έτσι. Άρα λοιπόν το βούτυρο ή η καράβια δεν ισχύει. Χρειαζόμαστε καράβια για να μπορούμε να έχουμε βούτυρο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους πολύ αγαπητούς και εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίκο, τον επίτιμο Αγέν, τον κύριο Χριστίδη, και τον επίτιμο Αγέα από το μακρινό Κατάρ, τον κύριο Βαΐτσι. Σας θυμίζουμε ότι η επόμενη μας εκδήλωση θα είναι την επόμενη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, 109 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλειο Νικόλτσο. Κλείνουμε με το σήμα της εκπομπής μας και σας καλημέρα.